Καλημέρα σας, όμορφη Τρίτη σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα μεγάλο πλατή ωραίο χαμόγελο και με εμάς φυσικά εδώ στο Open. Τζορτζελίνη, ναι. Πολύ ωραίο το τούλι. Σας αρέσει, παιδιά. Πολύ ωραίο το σκουλαρίκι, πολύ ωραίο. Πρέπει να σου πω, ήταν να βάλω ένα κίτρινο παντελόνι, αλλά γιατί έχω φάει πολύ αυτόν τον καιρό, δεν έμπαινα. Τι να κάνω, δεν πειράζει, αγάπη μου. Εμείς σε θέλουμε όπως νιώθεις εσύ Χριστώ. Και είσαι πάρα πολύ ωραίο όπως και να είσαι. Υπέρα. Χρήστο μου, ωραίο το λαχανί, μου αρέσει. Ναι. Ο Άρης σήμερα είναι βγαλμένος από κάτι. Σε συνάντησα στην Πλάζ και φορούσα τουρκουάζ. Σε συνάντησα στην Πλάζ. Όχι, είναι λίγο αυτά τα στυλ τα Ινδιάνικα, τα λίγο μπόχο, τα λίγο τέτοια. Ναι. Μ' αρέσεις όμως πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ μ' αρέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και φυσικά σήμερα μονοπολεί το ενδιαφέρον μας. Τι άλλο από τον τελικό του Survivor, ο οποίος έχει πλούσιο παρασκήνιο, πλούσιο ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Και για του λόγου το αλήθεια, πάμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι θα δούμε σε λίγο. Όλο το παρασκήνιο λοιπόν του μεγάλου τελικού, τι έγινε χτες. Ο Σάκης Κατσούλης ήταν ο μεγάλος νικητής, κατάφερε να κερδίσει το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Τι έγινε εκεί, ποιες είναι οι αντιδράσεις της οικογένειάς τους. Μαθαίνω ότι ένας διαπλεκτισμός έγινε στις κερκίδες του σταδίου. Ποιος μάλωσε με ποιον. Ποιοι είχαν παράπονα από το sitting, γιατί έχουμε και ταξιθεσία εκεί πέρα. Δεν βέβαια, είναι. Καλέ, τι λες, άλλο μπροστά, άλλο πίσω, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά. Δημιουργεί θέματα τι η θέση. Και τι δεν γίνεται, βεβαίως δημιουργεί θέματα τι η θέση. Τώρα. Τι δήλωσε ο μεγάλος νικητής στις κάμερες, τι είπε ο φιναλίστ Ηλίας επίσης μπροστά στις κάμερες. Πώς το πήρε γενικά τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, την τελική κατάταξη. Τι λέει η Μαργιαλένα για τη νίκη του Σάκη. Είδαμε χθες αυτό το τρυφερό Ινσταντανέ. Ο Γιώργος ο Γιαννός καθίσαν δίπλα αφιερωματικό βίντεο για τον έρωτά τους, τη διαδρομή τους στο Survivor. Όλα αυτά και άλλα πολλά σε λίγο θα τα δείτε εδώ στο καλοκαίρι Not. Έχουμε και φυσικά ο Τριαντάφυλλος. Εγώ παιδιά χθες το έβλεπα και θα σας πω την αμαρτία μου. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λίγο έτριμε το σαγόνι μου και στο τέλος. Για την αποκάλυψη. Ναι. Ανεπίτρεπτο. Και αποκάλυψη. Ανεπίτρεπτο, Ελένη. Ανεπίτρεπτο, παιδιά. Ανεπίτρεπτο για ο μένα. Ο Τριαντάφυλλος, λοιπόν, το αγόρι αυτό που μας έχει συνηθίσει στις προγραμματικές δηλώσεις, στις αποκαλύψεις, είναι ένα σόου από μόνος του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι σόουμαν. Είπε κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Ποιοι τέλος πάντων στο Survivor κάνανε κάτι λίγο πιο εκδηλωτικό, πιο ερωτικό, πιο λίγο απ' όλα. Θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο, γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι Not! Και στον καιρό σήμερα Τρίτη, γιατί αν σας ενδιαφέρει, η εβδομάδα έχει άστατες θερμοκρασίες γενικότερα. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, όσοι ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί, όπως και εγώ, έβρεξε. Είχαμε τις πρώτες βροχούλες. Ωραίες βροχούλες, καλοκαιρινές βροχούλες, όχι από αυτές που διαρκούν. Η θερμοκρασία όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι σε ανεβασμένα επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 34 βαθμούς, 35 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο. Ξεκινώντας λοιπόν από τη Βόρειο Ελλάδα, θα ξεκινήσω από τη Θράκη που θα στείλω ένα γλυκό φιλί και τους χαιρετισμούς μου. Σήμερα έχουμε σποραδικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν είναι ικανές να ρίξουν τη θερμοκρασία. Στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μου την αγαπημένη και ειδικότερα στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπηρετικά έχουμε ακόμα περισσότερη ζέστη, ακόμα περισσότερο ανεβασμένος ο υδράργυρος, με το θερμόμετρο να δείχνει και 36 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, θα δούμε
έχουμε τον δείκτη της θερμοκρασίας να φτάνει μέχρι τους 34, ενώ στην αγαπημένη μου Κρήτη, με την οποία θα τελειώσουμε και σήμερα, σήμερα έχει μια πιο συννεφιασμένη μέρα. Σας εφιστώ την προσοχή. Αύριο Τετάρτη είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Σας το λέω ειλικρινά. Οπότε σήμερα θα πάρουμε μια μικρή ανάσα δροσιάς. Πάω σιγά σιγά προς την παρέα μου και θα περάσω και από την κουζίνα να ρωτήσω τον Γιώργο μου. Καλημέρα, Γιώργο μου. Ελένη, καλημέρα. Μου έχεις φέρει αυτό που μου υποσχέθηκες εχθές. Συνήθως ξεχνάω τις υποσχέσεις που δίνω στις γυναίκες, γι' αυτό και είμαι μόνος. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι καρκίνος. Και έχω και γενέθλια σε 10 μέρες περίπου. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή στις 15 του 16. 17. 17, 11 μέρες. Τι ετοιμάζεις σήμερα? Σήμερα έχω να φτιάξω σουφλέ με κιμά, όπως είπαμε και χθες, με λάχανο και μοτσαρέλα στο φούρνο. Είναι μια παραλλαγή του κλασικού σουφλέ, το οποίο είναι με τυριά με μοτσαρέλα. Και η διαφορά είναι στο κιμά, το οποίο έχουμε βάλει δηλαδή λίγο περισσότερο, και κυριαρχεί το κρέας. Κυριαρχεί το κρέας. Θα τα δούμε σε λίγο και θα μας αποκαλύψεις όλα σου τα μυστικά. Είναι μοσχοβόλησε η κουζίνα. Μοσχοβόλησε το σπίτι μας. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει στην επικαιρότητα σήμερα Τρίτη. Εδώ είμαστε λοιπόν όλοι μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο και με μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο πατέρας της Καρολάιν στο Μέγκα. Είδαμε χθες για πρώτη φορά να μιλάει για το χαμό του παιδιού του, για το μέλλον της αγαπημένης του εγγονούλας, πώς είναι η νέα τους πραγματικότητα πια μετά το χαμό της κόρης του. Και πραγματικά ήταν τόσο συγκλονιστική η συνέντευξή του που νομίζω ότι όσοι την παρακολουθήσατε στεναχωρηθήκαμε ακόμα περισσότερο με τις αποκαλύψεις αυτού του ανθρώπου και με την ανάγκη του για απονομή δικαιοσύνης, Χρήστο μου. Όντως ξεχυλίζει από οργή και θλίψη ο πατέρας της Καρολάιν. Πάμε να δούμε πρώτα τι είπε στο βίντεο. Να δούμε πρώτα τι είπε, βέβαια, στην εκπομπή του Νίκο Βαγγελάτου στο Μέγκ. Πάμε. The little girl is fine. She's happy. She's with her grandmother, and she's happy. She's with Susan at present. Susan takes her for little walks. Everybody loves her here. All I want to do is to look after my granddaughter and help her to grow up to be like her mother. Everybody says that the little girl looks like the mother, so it's like having her with you in a way, yeah? Exactly. She looks exactly like her mother. She'll be a beautiful lady when she grows up. I'm afraid I can't discuss the motive, unfortunately. I think justice will be done when her killer is sentenced to life imprisonment. That's what I think. My daughter was a very smart girl, very clever and very honest. And she wouldn't stand for anything illegal. So if she found out anything, she would report it. And I think perhaps that's what she was going to do. Unfortunately, she was killed when she was asleep. Ραγίζει πραγματικά καρδιές η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν. Ανατριχιαστικός. Είναι ανατριχιαστικός και είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε. Ζητάει την απόδοση δικαιοσύνης με την ισόβια κάθειρξη του καθομολογίαν δολοφόνου. Και πες μας, Χρήστο, τι άλλα στοιχεία έχουμε από το ρεπορτάζ, γιατί καθημερινά μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Όντως συγκλονίζει ο πατέρας. Κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στην θέση του αυτή τη στιγμή. Μιλάει πρώτη φορά και ακούμε την τρεμάμενη φωνή του. Είναι συγκλονιστικό. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το παιδί βρίσκεται στα χέρια του, θέλει. Μας μιλάει για την εγγονή του, λέει ότι μοιάζει με την κόρη του. Για στο σημείο αυτό που λέει ότι μοιάζει με την Καρολάιν και ότι θα γίνει μεγαλώνοντας μια κυρία όπως ήταν η κόρη μου, εγώ πραγματικά δεν ανατρίχιασα όλο. Δεν είναι απίστευτο. Όχι, δεν υπάρχει λέξη για να χαρακτηρίσεις ούτε το συνέστημα που σου προκαλείται, ούτε να συμπαρασταθείς σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν, να χάσεις το παιδί. Σε ένα γονιό. Με τον τρόπο που τον έχασε. Αυτό που πήγα να συμπληρώσω. Ίσως και το χειρότερο. Άρα η μικρή Λιδία περνάει τις πρώτες ημέρες στην Αλόνισο μαζί με τη γιαγιά της και τον παππού της. Εκεί όπου ελπίζουμε να. Όχι, ελπίζουμε. Από ό,τι λέει και ο ίδιος ο πατέρας της, έχει βρει το παιδάκι λίγο την ησυχία και την αγάπη και τη θαλπορή που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται αυτές τις μέρες και αυτή την εποχή. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστική η εξομολόγησή του.
ξαναγίνονται δεύτεροι γονείς. Οι παππούδες της Caroline ξαναγίνονται δεύτεροι γονείς. Θέλουν να μεγαλώσουν το παιδί έτσι όπως μεγάλωσαν την Caroline. Και έχουν και πολύ καλές σχέσεις, να το πούμε, γιατί αυτό, Ελένη μου και παιδιά, έχει μεγάλη σημασία ότι οι παππούδες και από τις δύο μεριές, από το ζευγάρι, έχουν άριστες σχέσεις. Και βγήκε ο δικηγόρος, ο κύριος Χαρμάνης της οικογένειας της Caroline, που δεν το ακούς συχνά από δικηγόρους σε τέτοιες υποθέσεις, για μια τέτοια τραγωδία, ότι συνεννοούνται τέλεια οι παππούδες. Χαρήκαν πολύ η μεριά από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, από το όνομά του που τον λέγανε συνεχώς και Μπάμπη, καταμολογίαν δολοφόνο, που το παιδί αυτή τη στιγμή είναι στην οικογένεια της Caroline. Αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί οι δύο οικογένειες συνεννοούνται για τα πάντα. Ξέρεις, τώρα που το λες αυτό, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε μια κουβέντα με τον Χρήστο τις προηγούμενες ημέρες στο Κηλικείο που ετοιμαζόμασταν για να βγούμε και μου έλεγες ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν έξω από το σπίτι της οικογένειας του 33χρονου πιλότου, όλη η γειτονιά και όλος ο κόσμος γύρω μιλάει με τα καλύτερα λόγια για αυτή την οικογένεια. Δηλαδή, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το ήθος τους, για την αγάπη τους, για τον τρόπο που μεγάλωσαν τα παιδιά τους, άσχετα με την εξέλιξη και άσχετα με την πράξη, που είναι κατακριτέα από όλο τον κόσμο και από τους ίδιους. Αλλά μιλάμε για δύο ανθρώπους που και το εγγόνι τους αγαπούσαν. Έτσι, βέβαια. Και για δύο ανθρώπους που η πορεία της ζωής τους δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και το τραγικό αυτό γεγονός. Έτσι ακριβώς. Άλλο τώρα, παιδιά, τι έχει γίνει στο ζευγάρι ανάμεσα, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση, και άλλο τώρα μέσα στις οικογένειες, εντάξει. Δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ γονείς, δηλαδή, όταν ακούω τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση είναι, και μάθαμε, ότι η Caroline έχει μία αδελφή από τον πρώτο γάμο της μητέρας της. Mm-hmm. Με μεγάλη διαφορά ηλικίας, 18 χρόνια, διότι η Caroline έφυγε στα 20 χρόνια το κορίτσι αυτό, και έχει και γενέθλια πολύ σύντομα. 12 Ιουλίου, δυστυχώς. Λοιπόν, θα είχε γενέθλια 12 Ιουλίου. Η αδελφή της ζει στις Φιλιππίνες, έχει κάνει μια πολύ ωραία οικογένεια με τρία παιδάκια. Είναι ζωγράφος, έχω δει έργα τέχνης, πολύ ταλαντούχα κοπέλα. Είχε άριστες σχέσεις με την Caroline, την μεγάλωσε λόγω του ότι ήταν η μεγάλη διαφορά αδελφή. Διαφορά ηλικίας. Και υπάρχει η σκέψη, τώρα αν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί η υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη δικαστικά και έχουμε να δούμε πάρα πολλά, το παιδί να μεταφερθεί στις Φιλιππίνες, σε άλλο εντελώς περιβάλλον οικογενειακό, που θα έχει τα ξαδελφάκια του, θα έχει τη θεία του, δεν θα ζει στην Ελλάδα. Και αυτή η σκέψη δεν ξέρουμε εάν θα γίνει πραγματικότητα. Όμως η οικογένεια της Caroline το έχει να σκεφτεί. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, Τζορτζέλα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η εισαγγελία ανηλίκων όμως έχει αποφασίσει. Ναι, δεν είναι αυτό. Τόσο εύκολο αυτό. Μπορεί σαν σκέψη να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού της οικογένειας, ναι. Γιατί θα μεγαλώσει φυσικά καλύτερα το παιδί. Το είχαμε πει και εμείς μεταξύ μας τα πηγαδάκια δημοσιογράφοι, ότι αυτό το παιδί, επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε μια μικρή χώρα, ένα χωριό, έτσι, θα στιγματιστεί μεγαλώνοντας. Είναι αυτή η ερώτηση που έχουμε όλοι, Χρήστο. Ναι. Δηλαδή, που μεγαλώνει ένα παιδί και το ίντερνετ πια είναι μέσα στη ζωή μας. Ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο δεδαλώδες για ένα παιδάκι. Πάρα πολύ μεγάλο. Θα πάει στην εφηβεία, θα πάει σχολείο, θα περπατήσει, θα ξέρουν όλοι γύρω και αυτή θα αρχίσει να μαθαίνει τη ζωή της. Είναι σκληρά τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ το βλέπω και από τις κόρες μου που έχω μεγαλώσει, χωρίς να το θέλουν τα παιδιά, με την αυτοότητά τους. Γίνονται πολύ σκληρά το ένα με το άλλο. Αυτό. Γι' αυτό σκέφτονται αυτή τη στιγμή, μήπως το παιδί μεταφερθεί δεν σε άλλη χώρα. Ξέρεις, ρε Τζορτζέλα, και μετά σκέφτεσαι ότι με την αγάπη των παππούδων, που είναι τόσο μεγάλη, τόσο στοργική αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί αυτό το παιδάκι να γεμίσει και την καρδιά του. Το κενό δεν αναπληρώνεται ποτέ. Η μάνα είναι μάνα. Δεν διαγράφεται τίποτα από το παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η αγάπη λίγο μπορεί να επουλώνει τις πληγές. Κάποιες πληγές, όσες μπορεί να επουλώσει. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα και τις εξελίξεις όλες τις ημέρες και όλο το καλοκαίρι. Ό,τι έχουμε θα σας το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά συγκλώνει σε όλο το Πανελλήνιο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πάρουμε μια ωραία ανάσα. Εσείς θα κάνετε τα καφεδάκια σας. Μέχρι να κάνετε τα καφεδάκια σας και να τα απολαύσετε μαζί μας όμως, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο χέρι, γιατί τρέχει μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο...
θα ανακοινώσω ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού Survivor. Ο Σάκης Κατσούλης. Πραγματικά μια τρομερή μάχη που εξελισσόταν. Μία-μία η ψήφος του κοινού. Πραγματικά έφτασε τα παιδιά τόσο κοντά και τόσο μακριά παράλληλα από το έπαθλο. Όταν φτάνω μέχρι εδώ, έχω ζήσει όλη την εμπειρία. Έχω ζήσει όλη αυτή την αγάπη του κόσμου που για μένα είναι αυτό το έπαθλο. Γιατί τώρα ξεκινάει το καλό. Τα λεφτά είναι υλικά. Είναι σήμερα, είναι αύριο. Έχω να πω για το Σάκη ότι το αξίζει 100%, γιατί αυτός ο παίχτης αγωνιστικά ήταν ο καλύτερος παίχτης με διαφορά. Πολλά συγχαρητήρια και σε αυτό το παιδί, Μαργαλένα, ο οποίος είναι ο φετινός Survivor. Το έπαθλο βλέπω έφυγε, άλλαξε χέρια κατευθείαν. Θέλω να πεις λιγάκι πώς νιώθεις. Όταν λέμε ότι στήριξε. Δεν το λέμε για το τρόπο, το λέμε γιατί το νιώθουμε. Αυτό ένιωσα, αυτό είπα, ήμουν πάντα ο εαυτός μου. Είδαμε ένα βίντεο με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά να ξέρεις ότι αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα είναι και για μας αναπάντητα. Σε αυτό το παιχνίδι περνάνε οι μέρες έτσι που δεν μπορείς να κάτσεις να σκεφτείς πολλά πράγματα. Απλά αντιμετωπίζεις την κάθε μέρα ξεχωριστά, το κάθε ραν ξεχωριστά. Προσπαθείς να επιβιώσεις και οι σκέψεις σου μένουν εκεί. Το σίγουρο είναι ότι δημιουργήθηκε μια οικογένεια, αυτή εδώ. Με τη συγκεκριμένη κυρία δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί ή όχι, αλλά σίγουρα δεν την αφήσω ποτέ να φύγει από τη ζωή μου. Γι' αυτό και το τρόπο είναι στα χέρια της. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Από την καρδιά μου, ο Ντάφη έχει πει κάτι πολύ μεγάλο, το Survivor είναι πανεπιστήμιο και το βγάλαμε με άριστα. Και το άλλο είναι ότι μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό κουμπί, να το πατήσουμε και να βρεθούμε στα σπίτια του κόσμου και να τον αγκαλιάσουμε για την αγάπη μας έδειξε. Αλλά υπάρχει ένα μαγαζί με κάτι κυρίως εκεί πάνω στο Περιστέρι, με τους οποίους μπορεί να έρθει ο καθένας από όπου μπορεί να έρθει, να βγάλουμε τις φωτογραφίες, να πάρουμε μια αγκαλιά και να ακούσω και τα κακά. Γιατί πάντα υπάρχουν καλά και κακά. Αλλά εγώ, άμα δεν ήξερα ότι η φιναλίστ είναι ο Σάκης και η Ηλίας, θα νόμιζα ότι ο νικητής είναι ο Τριαντάφυλλος. Όχι, πραγματικά. Εσύ είχε πρώτο ο Τριαντάφυλλος και μετά ο. Ήταν πρώτη μούρη. Κατά μία έννοια μπορεί και να είναι. Υπό ποια έννοια. Ότι μάλλον θα κερδίσει περισσότερο από τους υπόλοιπους. Έχει κερδίσει κιόλας μέχρι στιγμής. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο οικονομικά. Και στην καριέρα του. Το θα εκμεταλλευτεί πολύ καλύτερα. Υπέγραψε και ένα συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος τώρα, με τη Heaven. Και έκανε και μια συνεργασία. Δεν ξέρω τώρα με ποιο. Με γνωστό επιχειρηματία και εμφανίσει σε νυχτερινό μαγαζί. Ναι, αλλά έχει ακουστεί ότι θα είναι μαζί με τη Βύση και τη Βανδύ. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Έχει μιλήσει και για τηλεοπτικό κομμάτι. Γενικότερα έχει. Νομίζω ότι θα είναι ο πιο κερδισμένο. Τηλεοπτικό τι για πε. Δεν θα σου πω τώρα. Πε κάτι λίγο. Δεν μπορώ, δεν το έχω βγάλει. Εγώ δεν μπορώ να το βγάλω έτσι. Να είναι εδώ προπομπό του. Έχει κάνει κάποιε συζητήσει, Βρεσιελένη. Δεν έχει κάνει. Είσαι πανελίστα. Γιατί ήθελε να γίνει πανελίστα. Εμένα μου το έχει πει. Δεν μπορώ. Επανελίστα κι εσύ. Συμμετέχουν σε μια εκπομπή πανελίστα. Αφού πανελίστα ήθελε να γίνει. Γιατί επάγγελμα είναι και αυτό. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή. Ο πανελίστα δεν είναι κακό. Τον έχω κάνει χρόνια. Όχι, δεν λέω. Σαν όρο δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει, φωνώ με τον Κωνσταντίνο. Γιατί καλέκτης. Γιατί όλες οι ομάδες είναι οι εκπομπές, είναι οι άνθρωποι, άσχετα με το πού βρίσκεται, πού κάθεται, ποιος είναι. Ακούγεται λίγο περίεργα αυτό. Συμφωνώ. Ωραίες οι προγραμματικές δηλώσεις του Σάκη, πάρα πολύ ωραία τα είπε. Ναι, ναι.
Αλλά έχεις και άλλες δηλώσεις. Έχω τις δηλώσεις. Άνοιξε το μου λίγο αυτό, γιατί νομίζω έχουμε να πούμε πολλά. Πρώτα τι δήλωσε ο Ηλίας με το Σάκη. Ωραία. Και μετά πάμε και στην όμορφη μαμά του Ηλία που είναι μια κούκλα. Ωραία, ωραία. Πάμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο τον κόσμο που μας έχει δείξει αυτή την αγάπη. Είμασταν κλεισμένοι σε μια ζούγκλα, ξαφνικά έχουμε βγει στον πολιτισμό και εισπράττουμε όλη αυτή την αγάπη που δεν έχουμε πιάσει κινητό, δεν ξέρουμε καν τι συμβαίνει έξω. Δεν έχω άλλα λόγια. Πρώτα σιγά μου. Καλά, εσείς μπορείτε να περιμένετε να κατεβάσω ένα διαστημόπλιο. Πρώτα σιγά μου, Ηλία, πες τα δικά σου. Παιδιά, δεν υπάρχει πρώτα σιγά μου. Την κοπέλα τη λατρεύω, την αγαπάω. Μετά το παιχνίδι θα συζητήσουμε το οτιδήποτε. Ήρθαμε πολύ κοντά, ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ούτε κρύβεται κάτι στο Survivor, παιδιά. Ό,τι νιώθεις, αυτό βγάζεις. Δεν μπορείς να μην είσαι ο εαυτός σου εκεί που είσαι. Ήρθαμε κοντά, ναι, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα μετά το παιχνίδι, ούτε εμείς ξέρουμε. Τα χρήματα έχεις σκεφτεί, θα τα κάνει. Τα χρήματα, επειδή υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις δικές μου που έχω και χρειάζονται βοήθεια λόγω του κορονοϊού και πρέπει να τις στηρίξω. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι ότι. Μαζί, έλα εδώ, Ρεαλίτη. Έλα εδώ, Ρεαλίτη. Μαζί με τους υπόλοιπους Survivor που είμαι σίγουρος ότι θα συμμετέχουν σε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αγάπη από τον κόσμο και μια δημοσιότητα που δεν ξέρουμε. Να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο και έξω που χρειάζεται βοήθεια πραγματικά να έχει μια καλύτερη επόμενη μέρα. Γιατί πραγματικά θέλουμε πολύ να το κάνουμε και μας δόθηκε ευκαιρία μέσα από αυτό το παιχνίδι. Το άξιζε το παιδί, το έχω πει και αυτού του ίδιου ότι αγωνιστικά ήταν ο καλύτερος παίχτης μακράν. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που φτάσαμε μέχρι το τέλος. Όταν έμαθα ότι ειδικά ότι είμαστε 50-50, δηλαδή σχεδόν, τι να πω, το μόνο που αλλάζει είναι το υλικό. Εύχομαι αυτά τα χρήματα από την καρδιά μου, τα αξίζεις να τα κάνεις πραγματικά. Ευχαριστώ, ό,τι σε γεμίζει και να κάνεις. Εγώ εύχομαι να μην σε χάσω από τη ζωή μου, γιατί είσαι πραγματικά η θετική ενέργεια προσωποποιημένη. Πάρα πολύ. Ήμασταν σε όλο το παιχνίδι δεμένοι, αλλά ήμασταν σε διαφορετικές παρέες, πραγματικά. Έχω συγκινηθεί τόσο πολύ αυτόν τον καιρό και αυτές τις τελευταίες μέρες που δεν έχω άλλα αποθέματα και τώρα είναι μόνο χαμόγελα γιατί είμαι ευτυχισμένος γιατί βιώνω αυτή την αγάπη. Παιδιά, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικές παρέες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ήμασταν κοντά από την αρχή. Από την πρώτη μέρα αρχικά που μπήκα στο παιχνίδι, η τελευταία μου δήλωση ήταν ότι θαυμάζω τον Ηλία Μπόγδανο και νομίζω ότι θα είναι ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος όπως και ήταν. Και μου έμαθε πάρα πολλά στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολλά, πραγματικά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν έπεσε έξω για τον Ηλία, παιδιά. Ναι, τι ωραία που το χειρίστηκε, τι γλυκά που το λέει, τι ανωτερότητα, τι χαμόγελο πηγαίο, ειλικρινές είναι αυτό. Πολύ μου άρεσε έτσι πως τον είδα. Από ναι. Μάρα είναι ο Ηλίας. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Σου λέω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ που θέλω να δω. Δεν του είχατε δώσει σημασία γιατί ήταν και στο Your Face που δεν τελείωσε ποτέ λόγω κορονοϊού πέρυσι και είχε δείξει το χαρακτήρα του. Ήταν. Είναι πολύ θετικό πλάσμα. Δεν τον είχα παρατηρήσει ποτέ, αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες στο παιχνίδι, έτσι λίγο που έβλεπα το κλάμα του, τη συγκίνησή του, τη συναισθηματική του πλευρά, με κέρδισε πάρα πολύ. Όχι όλους βασικά. Κάποιοι το κατακρίνανε ότι προσπαθεί να κάνει επίκληση στο συνέστημα ώστε να ψηφιστεί από τον κόσμο στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ειλικρινές όλο αυτό, γιατί στο Survivor είναι τόσο κλειστή. Είσαι τόσο περιορισμένος και τόσο συναισθηματικά εγκλωβισμένος που μπορείς να ξεφύγεις πολύ εύκολα. Γιατί είναι πάρα πολύ τα συναισθήματα. Δεν μπορείς να κρατήσεις ρόλο. Καθόλου. Δηλαδή μετά από κάποιο σημείο και μετά σίγουρα θα βγει ο αληθινός σου εαυτός. Εννοείται. Ναι. Παιδιά, εγώ περίμενα εχθές να γίνει αυτή η περιζήτητη, πολυπόθητη πρόταση γάμου. Μόνο εγώ το περίμενα. Ναι. Το ήθελε ή το περίμενε. Εσύ το ήθελα. Τι μιλιά, δεν ξαδέρφη μου η Μαργαλένα. Για να ρωτήσω. Αν ήταν όμως. Όχι, επειδή κλείνει κουμπαριέ. Γι' αυτό ξέρω, δεν κλείνει κανένα κουμπαριά. Άσε, γιατί έχω ήδη 6-7, δεν είμαι για άλλε κουμπαριέ. Αλλά θέλω να πω, το περίμενα και εκεί που τη φωνάζει ο Γιάννος και κάθεται δίπλα στο Σάκη, λέω τώρα θα σκάσει. Δεν έσκασε όμως. Δεν έσκασε μαζί. Γινόταν μέσα στο Survivor εγώ. Δεν είχα δει κάτι δαχτυλίδια, κάτι μουσικές ωραίες, κάτι σε κάτι βράχια. Μεταγιών. Κάτι αυτά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό, σύριαλ, ήταν σοου και μετά, ας πούμε, το ξεχάσαμε. Κοίτα, ήταν μόνο το επί τούτου. Κάποιοι υποστηρίξαν ότι το κάνανε επί τούτου για να πουλήσουν λίγο και καλά είμαστε και ζευγάρι. Ναι, εγώ δεν πιστεύω. Έχει μια κουβέντα εδώ και οι δύο το κάνανε επίτηδες ή το έχει κάνει μόνο εκείνο. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι έγινε επίτηδες. Εγώ βλέπω αγάπη μεταξύ τους. Δεν γίνεται να το στηρίζει μέχρι τέλους. Γενικά, ο άντρας είναι αυτός που θα κάνει την πρόταση γάμου ή που δεν θα την κάνει. Δηλαδή, ο άντρας είναι αυτός που θα κάνει είτε μπροστά είτε λίγο πιο πίσω, νομίζω. Ναι, κοίτα, δεν γίνεται πάντα αυτό. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Αλλά, σωστό είναι αυτό που αλλά αυτό που. Εγώ συμφωνώ, Κωνσταντίνε μου. Δηλαδή, αυτό που είδαμε
στο τέλος πάντων στο Survivor, είναι τελείως διαφορετικό από την εικόνα και τις δηλώσεις που έδειξε και η Μαργιαλένα και ο Σάκης. Δηλαδή, θα δούμε, θα κάνουμε, είναι η γυναίκα της ζωής μου και αυτά. Δηλαδή, πώς, δηλαδή, τόσο έρωτα βλέπαμε εκεί μέσα και μετά άλλαξε όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, ήρθε ο τελικός και αλλάξανε. Τζορτζέλα, μην ξεχνάς όμως ότι η Μαργιαλένα έχει αφήσει και ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Γιώργο. Και χθες που είχε πάει και στην Ιωάννα Μαλέσκου, είπε ότι πρέπει πρώτα να μιλήσει με τον Γιώργο, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και μετά να προχωρήσει. Και όλο αυτό είναι και λίγο και, είναι και ευγενικό προς τον Γιώργο. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγουν τώρα τα παιδιά να πούνε είμαστε ζευγάρι. Άσχετα άμα είναι ή δεν είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, πρέπει να δώσει και μια εξήγηση σε έναν άνθρωπο ο οποίο την περίμενε τόσο καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είπε και χθες στην Ιωάννα και θα το δούμε και στην πορεία την συνέντευξη της Μαργιαλένα στην Ιωάννα Μαλέσκου. Το είπε και στους δημοσιογράφους το βράδυ που ήταν εκεί. Το επανέλαβε δηλαδή. Θέλει να ξεκαθαρίσει η κοπέλα πρώτα τα πράγματα. Θα τα δούμε όλα μαζί και πώς και μετά θα δεχτεί γάμος, ας πούμε. Κανείς δεν ξέρει, γιατί αυτοί που είναι ζευγάρι ξέρουμε θα παντρευτούν σίγουρα. Καλά, όχι βέβαια. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να γίνει Σουηδία να παντρευτούν, να είσαι κι εσύ στο γάμο, μπορεί και κουμπάρα και ο. Εγώ κουμπάρα τη Μαργιαλένα. Ναι, μπορεί να πάει. Και ο Λιβάνης θα τραγουδάει. Δεν ξέρει. Μπορεί να γίνει Σουηδία όλα. Γιατί από μόνο εκεί το να έχει έναν δικό σου άνθρωπο που τον ξέρει πολύ καλά και έχει ζήσει μαζί. Μπορεί να σε φέρει κοντά έστω και αν δεν είναι τα αισθήματα το ίδιο δυνατά όπω ήταν όταν ήσασταν ζευγάρι. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Α το βάλουμε αυτό στο τραπέζι. Να δούμε όμως κάτι που παρατηρήσαμε εμείς εχθές, η Νεφέλη βασικά, το κορίτσι μας το γλυκό. Εχθές λοιπόν εκεί που βλέπαμε το Survivor μου λέει, Ελένη, έχω μία έτσι παρατήρηση να κάνω. Στη θέση που κάθεται, μου λέει ο Σάκης, έχουν καθίσει νωρίτερα και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος κέρδισε το Survivor, και ο Ηλίας Γκότσης, ο οποίος κέρδισε το προηγούμενο Survivor. Mm. Και της λέω, ρε Νεφέλη, μάλλον φωτίζεται καλά εκεί η θέση του νικητή του Σάκη, ο διευθυντής φωτογραφίας, δεν ξέρω τι γίνεται. Δείτε ότι και στις τρεις φωτογραφίες και στα τρία Survivor, οι νικητές κάθονται στην ίδια θέση. Εγώ πιστεύω είναι τυχαίο. Γιατί οι τηλεφωνικές γραμμές ανοίγουν στην αρχή του επεισοδίου. Δηλαδή και η παραγωγή να ήξερε τον νικητή πριν το επεισόδιο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το μαντέψει. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, εσύ Κωνσταντίνε, και στο δικό σας Survivor είχε γίνει σκάνδαλο. Ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ειδικά με την Κύπρο, θυμάμαι τότε και το Μάριο. Που είχε βγει και ο Μάριος και η οικογένειά του, και εγώ ήμουν και σε επικοινωνία, ήμουν σε άλλη εκπομπή. Ναι. Ήταν πολύ δυσαρεστημένοι ότι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν οι Κύπροι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια αξιοκρατία σε αυτό το κομμάτι, ειδικά από την παραγωγή της Ατζούν Μίντε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος κάποιον να θέλει να ευνοήσει η παραγωγή και να τον βγάλει νικητή. Εφόσον ο κόσμος το επιλέγει, αυτό δίνει και η παραγωγή. Εγώ έτσι πιστεύω. Πώς και έτσι θέλω να πιστεύω. Νομίζω ότι έχουν και όλοι οι συμμετέχοντες το δικαίωμα να ζητήσουν. Ναι, από συμβολιογράφου να πούνε ακριβώ. Βέβαια, κανονικά. Εάν αμφιβάλλουν ή αν οτιδήποτε. Οπότε υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι, ναι. Έτσι εγώ να ξέρετε, μέχρι τελευταία στιγμή πίστευα ότι θα πει κράσαρε το σύστημα. Νικητή είναι ο Σάκης Κατσούλης και η Κάτια Ταραμπάνκο. Δεν ήταν το GNT. Όπω είχε. Ναι. Γιατί στο GNTM τότε είχε βγει διπλή. Ναι, ήταν φιναλίστη η Κάτια Ταραμπάνκο. Τώρα μπορεί να την κάναμε. Έχει μάθει η Κάτια Ταραμπάνκο να μοιράζεται το έπαθλο. Είναι πάντα εκεί. Παντού. Παντού σε κατάφυλλο είναι. Παντού είναι και αυτό που λες. Εντός εκτός από τη δημοφιλία του Σάκη, η αλήθεια είναι ότι και στα αγωνίσματα ήταν πάρα πολύ καλός και ξεχώρισε. Εμείς ετοιμάσαμε ένα crash test ανάμεσα στον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Ντάνο, για να δούμε σε στατιστικά και σε αριθμούς ποιος είχε καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων. Γιατί στο Survivor είμαστε, μετράνε και λίγο οι επιδόσεις. Μετράνε. Φαντάζομαι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Ντάνος έπαιξε 301 αγώνες και ο Σάκης 302 αγώνες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, πάρα πολλούς αγώνες, παιδιά, και δύο. Αν και ο Ντάνος νομίζω ήταν από την αρχή. Από την αρχή. Ναι, απλά το δικό μας ήταν λίγο πιο μικρό σε διάρκεια το παιχνίδι. Ήταν 5 μήνες, αυτό ήταν 6,5. Σωστό είναι αυτό που λες. Οι νίκες λοιπόν, 183 για τον Ντάνο, 221 για τον Σάκη. Μεγάλη διαφορά. Είναι και 1,5 μήνας. 118 για τον Γιώργο, 81 ήτες για τον Σάκη. Εδώ η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και το ποσοστό των νικών σε ποσοστά, δηλαδή 60,8 για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, 73,1 για τον Σάκη. Βέβαια, η σύγκριση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά Survivor και με δύο διαφορετικές ομάδες. Οπότε... Άλλους αντιπάλους. Ναι, άλλους αντιπάλους. Δηλαδή, ο Σάκης μπορεί στο δικό μας Survivor ίσως να ήταν διαφορετικό το ποσοστό του. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο, μπορεί να είναι μικρότερο. Σωστά. Το ίδιο και για τον Ντάνο. Οπότε. Έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε μία εικόνα. Δεν ανταποκρίνεται βέβαια. Δύο νικητών. Ναι, δύο νικητών. Δύο νικητών, ας το θέσουμε έτσι. Δυνατών παιχτών. Δυνατά παιδιά τώρα και με κόσμο
που τα υποστήριξε από την αρχή. Δηλαδή ήταν πολύ ο κόσμος θετικός μαζί τους. Έτσι. Και είναι και ο βαθμός δυσκολίας στα παιχνίδια. Δεν ξέρουμε τι βαθμό δυσκολία έχει στο πρώτο Survivor. Πρώτο... Και ο αντίπαλος παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό. Δηλαδή, εγώ παίζω συνέχεια με τον Πάνο Καλίδη ή με τον. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα παιδιά. Απλά... Υποτίμησες. Εντάξει. Όταν είσαι 25 και ο άλλος είναι 45, τα νιάτα δεν γίνονται πάλι. Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνε Βασάλλο για τα πολύ καλά σου λόγια. Εντάξει, σκέψου να πα τώρα στου Ολυμπιακού Αγώνε και να παίξει με έναν 25. Εγώ, 31. Να χάσω, δεν γίνεται. Τα νιάτα δεν παλεύονται. Το φάγανε τα χρόνια το Βασάλλο Παναγία μου, 31 είπε και το λέει. Δεν με φάγανε, αλλά εντάξει, έδωσε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πραγματικά μεγάλο νικητή του Survivor, του φετινού Survivor, που δεν είναι άλλος από τον... Λετάλο, φυσικά, ο οποίος μονοπόλησε και χτες το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά και του παιχνιδιού. Ο Γιαννός ήταν μικομένη την Ενάσα, τι θα πει, τι θα πει, τι θα πει. Το είπε. Και το είπε, παιδιά. Τι είπε, τριαντάφυλλο πάλι. Γιώργο, ερωτευμένος. Ξέρω, γιατί ρωτούν οι δημοσιογράφοι γενικά αν έγινε κάτι στις παραλίες, κάτι... Καλέ. Κάτι ερωτικό, να το πω ρε παιδιά ή όχι. Αν είναι ακατάλληλο, όχι. Δεν έχει περάσει. Όχι ρε φίλε, δεν θα το πω με ακατάλληλο τρόπο. Ναι, σε είδα και πριν. Ναι. Αλλά αφού δεν θέλω όλος ο κόσμος, δεν το λέω. Θέλετε να μάθετε ποιος έκανε τι με ποιον. Όντως τώρα. Άρα, τι τσομπόλιδες γουστάρετε. Σε μικές κόσμο, μικές κόσμο. Να το πω. Είναι τριαντάφυλλε. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ήμουν σίγουρος ότι θα μαζευτείς τελευταία στιγμή. Δεν θα το πω, αλλά... Δεν θες να το πεις. Πάντως, πολύ καλά παιδιά. Και πέρασα ωραία μαζί τους όταν ήμασταν στη τελευταία ομάδα. Ήταν ο Άλεξ με την Ελευθερία. Φιλάκια, γεια σας. Να μιλήσω εγώ για τον Καλίδη, Γιώργο, γιατί αυτά είναι προσωπικά. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ρέσει. Πάνω Καλίδη. Να σου ακούγομαι. Κάθε φορά που σε διακόπτει, ναι, κάτι θέλει να πετάξει μια βόμβα και να συνεχίσει. Ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω. Σ' ακούμε, ναι, μια χαρά. Ναι, πλάκα έχει. Νόμιζα θα πει κάτι σε σχέση με αυτά που έλεγα και τελικά έδωσε ποιοι κάναν σεξ. Τι δεν είπες κάτι. Ντροπή. Το πετώπε, παπαγάλος. Ντροπή, ντροπή. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Γιατί διαφωνείς? Γιατί άφησε ένα υπονοούμενο. Αυτός που είπε ήταν ο Καλίδης. Όχι, είπε ονόματα. Μετά είπε ονόματα, στην ίδια φράση έκανε καλά μαζί του. Ναι, αλλά έκανε παύση, είπε ονόματα και είπε φυλάκια. Τώρα, εντάξει, αυτό ήταν ντροπή και έσχος. Άλλο την πλάκα που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας και άλλο να βγαίνουμε στον τηλεοπτικό αέρα, γιατί πίσω από όλους μας υπάρχουν και οικογένειες. Και πρέπει λίγο να τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν τα ξεχνάμε. Και γενικά όταν κρίνουμε οποιονδήποτε, ξεχνάμε ότι πίσω υπάρχει μια οικογένεια και βλέπει και στεναχωριέται. Αλλά όπως και να έχει, η Ελευθερία δεν ήταν να πειράζεται τόσο νομίζω πολύ. Ότι δεν ξέρω αν το πήρε λίγο, την έπιασε λίγο σε μια κατάσταση που δεν μπόρεσε να καταλάβει ακριβώς τι υπόθηκε. Δηλαδή. Δεν καταλάβαινε. Μα υπονοούμενο ήταν, δεν ήταν. Ήταν ειδικά υπονοούμενο. Ναι. Εκείνη δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Δηλαδή λέει τώρα να απαντήσω, θα πρέπει να απαντήσω σοβαρά και να επιβεβαιώσω ή όχι αν έχει συμβεί. Να χαμογελάσω, μπορεί να τα αφήσω να πλανάτε στον αέρα και χωρίς να υπάρξει επιβεβαίωση. Πάντως, άβολο πάρα πολύ. Μα τελικά και δεν αφορά και αυτή η πληροφορία. Αυτό. Δηλαδή, πες μου, Διονυσία μου, ενδιαφέρει κάποιον τηλεθεατή αυτοί που το είδανε ή εμείς τώρα, εάν... Συνομγελάω μόνη μου, χαζί μόνη μου. Λοιπόν, λοιπόν, ενδιέφερε κάποιους ανθρώπους και συναδέλφους, Ελένη μου, δικούς μας ανθρώπους. Κοίτα, αυτά είναι που τα λέμε στο καφέ, που τα συζητάμε λίγο έτσι. Να πάρω το τηλέφωνο, να τα πούμε, έλα καλέ. Εμένα άλλο μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος. Αυτό που επιβεβαίωσε ο Καλίδης. Όχι, αν έγινε, πώς έγινε. Α, δεν ξέρουμε τώρα το τεχνικό σωμάτι. Όχι, θα σας πω τον λόγο. Πες μας πώς έγινε. Γιατί το πρώτο δίμηνο, το πρώτο τρίμηνο, δεν έχεις καμία τέτοια διάθεση, ορμή, οτιδήποτε. Δεν ξέρεις οι άλλοι πώς είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Πρώτη εβδομάδα. Σας το λέω εγώ, τρεις μήνες δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει. Ούτε στην αρχή. Ποτέ στο τρίμηνο πάνω. Στο δικό σας survivor υπέπεσε κάτι παρόμοιο. Στην αντίληψή μου. Δύσκολα, όχι. Μετά το τρίμηνο.
Ούτε με το τρίμηνο. Ξέρω που το πάλι το παιχνίδι, αλλά όχι. Όχι, γενικότερα λέω, ρε παιδί μου. Πες ρε παιδί μου, ότι δύο άνθρωποι έχουν ορμές. Ενώ το πρώτο τρίμηνο, το φαγητό είναι περιορισμένο. Οπότε και ο οργανισμός είναι σε καταστολή. Μετά το τρίμηνο που αρχίζουν τα έπαθλα και ανεβαίνουν και τρως λίγο καλύτερα, αρχίζει και το σύστημα και λειτουργεί όλο. Εσύ το πας οργανικά. Το πάει οργανικά και οργανικά, ναι, το λέω λίγο πιο. Το λες λίγο ιατρικά, βιολογικά. Συνόπιφανή να έκανε εξιδίων, δεν είχε πει ότι θα πάει στο δάσος κάποια στιγμή να αυτό εξυπηρετηθεί. Ναι. Α, ήταν και αυτό το αμήχανο που ακούσαμε, ναι, δυστυχώς. Ναι. Ναι. Αλλά κοίτα, πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, η διάθεση. Είσαι σε ένα μέρος, έχεις χαλαρώσει, έχεις κάνει τα μπάνια σου, έχεις λιαστεί, όλα αυτά κτλ. Άπλητος. Αυτό. Άπλητος, εντάξει, ας το ξεπεράσουμε. Αυτό το βλέπεις διαφορετικά. Είναι το πάθος της στιγμής, την απλησιά. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να συμβεί αυτό, να το πάρουμε και το άλλο το δεδομένο. Μπορεί να συμβεί, αλλά σίγουρα θα μαθευτεί. Γιατί όταν λείπουν δύο παίχτες από μια καλύβα, λένε πού είναι αυτή η τόση ώρα. Πάντως και να έχει. Δεν γίνεται κρυφτή και την παραγωγή κιόλας. Να σου πω κάτι. Και να έχει συμβεί αυτό, δεν είναι ευγενικό. Γιατί αφορά μια γυναίκα, λέγεται δημόσια. Δεν είναι ευγενικό να υποθεί. Καθόλου. Δηλαδή, εγώ είναι προσωπικά δεδομένα. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα και άσχημα. Δεν θα ήθελα να τα ακούσω. Δηλαδή, ήταν μια στιγμή που δεν θα ήθελα να είχε συμβεί. Εγώ ένιωσα δύο φορές άσχημα με τον Τριαντάφυλλο χθες. Η μία ήταν αυτή που, εντάξει, έδωσε στεγνά δύο ανθρώπους. Η άλλη για την ήταν προσωπικά. Όχι, η άλλη ήταν. Εκεί αισθάνθηκα άβολα, Διονυσία. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Εντάξει, καλά, εκεί ναι, ήταν cringe όντως. Αλλά το δεύτερο που, ας πούμε, μου την έσπασε εμένα ήταν ότι βγαίνοντας από το Survivor ο Τριαντάφυλλος, το τραγούδι που φτιάξανε μαζί με τον Ηλία στο παιχνίδι και είπαν ότι θα το φτιάξουν μαζί μετά και θα το κυκλοφορήσουν, το είχε ήδη έτοιμο ο Τριαντάφυλλος μόνος του. Α, ναι, είχε φτιάξει και το κουπλέ, γιατί είχαν φτιάξει μόνο το ρεφρέν στο. Μόνος του το έχει κάνει. Μόνος το είχε μόνος του, γιατί ο Ηλίας ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αλλά θα φτιάξει το τραγούδι, το κουπλέ, το είχε, το έγραψε μόνος του, το ηχογράφησε μόνος του και περιμένει τον Ηλία τώρα απλά να βάλει φωνή. Ενώ ήταν δικό και τον δύο το τραγούδι. Είναι. Και οι δύο μαζί το γράψανε μέσα στο Survivor. Ένα ρεφρέν, όχι όλο. Ένα ρεφρέν γράψανε και είπαν να το κυκλοφορήσουν μετά. Βγήκε ο Τριαντάφυλλος από το Survivor, ο Ηλίας ακόμα μέσα, το έχει ηχογραφήσει, το έχει γράψει όλο. Ίσως είναι μπροστά και θέλει να κερδίσει το χρόνο. Παιδιά, ο άνθρωπος. Ας δούμε τι θετικό είναι. Γιατί είναι έξυπνος και ξέρει ότι αυτή η δημοσιότητα κρατάει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι θεμητό όμως αυτό. Όχι. Είναι αντιεπαγγελματικό. Είναι αντιεπαγγελματικό. Βέβαια, είδαμε στην αρχή του επεισοδίου ότι ο Τριαντάφυλλος έκανε έκκληση στον κόσμο να ψηφίσει το Σάκη και στο τέλος πήρε τον Ηλία. Που στην ουσία. Αυτό είναι! Είναι στην ουσία το τραγούδι. Δηλαδή, όλο τον κόσμο έβαλε να ψηφίσει τον Σάκη και μετά του λέει: έλα από εκεί το τραγούδι. Στο Gossip TV που μας μίλησε, μας είπε ότι ο Σάκης του ζήτησε να μετακομίσει κοντά του για να είναι συνέχεια μαζί. Ο Τριαντάφυλλος είναι ο φίλος που θέλουμε όλοι στην παρέα μας. Είναι ο αδερφός που θέλουμε όλοι στο σπίτι μας. Είναι ο γείτονας που θέλουμε όλοι να δανειστούμε ζάχαρη. Να πιούμε καφέ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και μόλις επιστρέψουμε, έχουμε να δούμε πολύ έντονο παρασκήνιο όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες. Αλλά θα μιλήσουμε και για έναν μεγάλο καυγά που έγινε χτες στο Άλσος Βεϊκού. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του καυγά αυτού και πώς τελείωσε όλη αυτή η κατάσταση. Πριν όμως. Δεν ξεχνάτε ότι αυτό το υπέροχο, φανταστικό, καταπληκτικό Ford Puma θα έρθει στα χέρια σας και θα γίνει δικό σας. 1000 κυβικά, 125 άλογα, φανταστικό σαλόνι, ευρύχωρο μέσα, ευέλικτο στην κίνηση και πολύ οικονομικό, θα έρθει στα δικά σας χέρια. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε πολλές φορές τηλέφωνο στο 14999 ή να στείλετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε, γράφετε. Open κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14999. Φύγε με Τριαντάφυλλο και επιστρέφουμε με τρελό κέφι. Κίνιο να αποκαλύψουμε, αλλά πριν να πω μια γλυκιά καλημέρα στον Γιώργο Ταυλαδάκη, ο οποίος θα προσθεθεί στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είσαι, ξεκουράστηκες?
Έτσι και έτσι. Είχαμε ταξίδι πρωί, ήρθαμε στο όμορφο νησί της Κέρκυρας και είμαστε λίγο... Πρωί-πρωί ταξίδεψες. Ναι, πρωί-πρωί. Τι ώρα τελειώσατε το βράδυ? Πήγε 3 και... Μέχρι να χαιρετηθείτε, να τα πείτε, να τα δείτε, να τα κάνετε, φαντάζομαι πέρασε. Ναι. Λοιπόν, είχαμε και πολλά να πούμε. Σε θέλουμε στην παρέα μας, πριν όμως να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, εκεί μας περιμένει η Σοφία Μανουσακίδου, γιατί θα μας πει όλο το καυτό παρασκήνιο, σοφάκι μου όμορφο και χαμογελαστό. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Όσα δεν είδαμε εμείς οι τηλεθεατές, αλλά είδατε εσείς που βρεθήκατε εκεί και έχετε αποκλειστικό ρεπορτάζ και πολλές, πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, Ελένη, ήταν ένα μικρό πουλάκι, το οποίο πήγαινε μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου έδωσε όλο το ρεπορτάζ αυτό το πουλάκι. Φανταστικό αυτό το πουλάκι, τα αγαπά. Λοιπόν, έγινε παρασκηνιακά, έγινε ένα ζήτημα για το πού θα κάτσουν οι φανς του Ηλία Μπόγδανου και πού θα κάτσουν οι γονείς και οι φανς του Σάκη. Του Σάκη Κατσούλη. Είναι σαν αυτό που γίνεται στα μπουζούκια στα πρώτα τραπέζια. Δηλαδή, θα κάτσει ο καλός πελάτης και εγώ ο διπλανός. Ναι, ήταν λίγο άδικο γιατί στις πρώτες σειρές κάθισαν στην αρχή, όχι στην αρχή, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο οι φανς του Ηλία Μπόγδανου. Με αποτέλεσμα ο Σάκης να ακούει πάρα πολλά συνθήματα τα οποία τον έκαναν να πέσει ψυχολογικά, να ακούει συνθήματα για τον Ηλία. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ας πούμε, οι γονείς του και οι αδερφοί του ζήτησαν να αλλάξουν λίγο την διαρρύθμιση στο πώς θα κάθονται οι φανς. Βλέπουμε εδώ τώρα και το πλάνο που έχει σηκωθεί ο μπαμπάς του Σάκη και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλος πάντων, ο floor manager που ήταν εκεί του ζήτησε να αλλάξουν θέσεις στα παιδιά για να κατέβει μία σειρά από τους φανς του Σάκη προς τα κάτω. Να έχει και αυτός ανταπόκριση, να ακούει και αυτός τα συνθήματα που τον αφορούσαν. Αυτός είναι ο πατέρας του Σάκη, ο ναι, κύριος ναι, που βλέπουμε, ναι, σωστά. Σωστά. Και, σωστά. Και ζητάει... Και η μητέρα του δίπλα, ακριβώς δίπλα είναι η μητέρα του. Και δίπλα και πίσω του η αδερφή του, νομίζω, mm-hmm. του Σάκη, η οποία προσπαθεί έτσι λίγο να τον ηρεμήσει. Για πόσα άτομα μιλάμε από τη μεριά του Ηλία και πόσα άτομα από την πλευρά του Σάκη? Ήτανε, οι πρώτες σειρές ήταν γεμάτες με φανς του Ηλία Μπόγδανου. Αυτό ήταν το θέμα, ότι επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία του Σάκη, γιατί γυρνούσε πίσω και άκουγε μόνο συνθήματα που αφορούσαν τον Ηλία. Μα όταν δείτε κάποιες προσκλήσεις από την παραγωγή, δεν λένε ποιον υποστηρίζεις. Σου λέει, λες, θέλω να πάρω μια πρόσκληση για το Survivor. Τώρα, εγώ αν υποστηρίζω τον Μπόγδανο ή υποστηρίζω τον Κατσούλη, η παραγωγή δεν το γνωρίζει. Ναι, και μετά όταν κάθονται μέσα... όλοι μαζί, μπορεί ο Ηλίας να έχει πιο. Όπως μπήκαν μέσα, κάθισαν τυχαία στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι και αριθμημένες οι θέσεις εκεί μέσα, έτσι. Πέρα από τους παίκτες και τους γονείς που ξέρουμε που θα καθίσουν, γιατί πρέπει να έχουν τα πλάνα έτοιμα, όλα τα υπόλοιπα είναι free. Πας και μπαίνεις και κάθεσαι. Δηλαδή, άμα έχεις μια καλή παρέα, αλλά δεν έχεις φίλους πολλούς, κάνουν ένα μπούγιο εκεί μπροστά και κάνουν. Δεν υπάρχουν όμως, ρε παιδιά, κερκίδες με τους δύο φιναλίστ, δηλαδή να τους βάλεις να πούνε ότι είναι από εδώ του Σάκη, η Σακέι και από εκείνη η Μπογδανέη. Όχι, γιατί δεν φοβούνται μη δαρθούν, γι' αυτό. Για τους φίλους δεν αυτό δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ναι, αλλά δίκιο έχει, ας πούμε, ο Σάκης που έπεσε η ψυχολογία του εκείνη τη στιγμή να ακούει μόνο τα συνθήματα. Εντάξει. Εγώ χτες που το έβλεπα, δηλαδή την ώρα που μιλούσε ο Γιαννός, τα συνθήματα ήταν φουλ υπέρ του Ηλία. Ναι, μου θυμίζει. Ήταν πιο κοντά. Δεν τα πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λένε εμείς θα φωνάζουμε περισσότερο, εσείς μην φωνάξετε τόσο πολύ για να. Δεν γίνεται. Ο καθένας εκεί πέρα υποστηρίζει τον φιναλίστ. Τον αγαπημένο. Άρα μήπως ήταν πολύ περισσότεροι Μπογδανέοι, Σοφία μου, και λιγότεροι Σακέοι. Και από τους παίκτες ήταν περισσότεροι. Όχι, οι Μπογδανέοι καθόντουσαν πιο κάτω και ακουγόντουσαν πολύ περισσότερο. Οι Σακέοι ήταν πιο πάνω, καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο. Γιώργο, πες μας εσύ που βρέθηκες και ήσουν αυτό της μάρτυρας και αυτή κοσμάρτυρας του συμβάντος. Τι έγινε χθες εκεί, πώς ήταν οι περισσότεροι και πού κάθισαν τέλος πάντων, πώς έγινε η ταξιδεσία χθες? Η ταξιδεσία ήταν έτσι όπως λένε, ήταν μπροστά ήταν η φίλη του Ηλία και λίγο πιο πάνω ήταν η φίλη του Σάγκη. Θεωρώ όμως ότι και οι δύο ακουγόταν εξίσου δυνατά, υπήρχε πολλής κόσμος, υπήρχε πολλή ένταση. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά γενικά. Γιώργο, γιατί ο Σάκη έγινε έξαλλος? Τζορτζέλα μου, συγγνώμη, γιατί εκνευρίστηκε ο μπαμπάς του Σάκη όμως, γενικά η οικογένειά του, γιατί εκνευρίστηκε? Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι εγώ, δεν πρόσεξα γιατί εκνευρίστηκε ο κύριος Στέλιος, ο πατέρας του Σάκη. Θεωρώ ότι ίσως επειδή έκατσαν όντως
πιο πάνω οι φίλοι του Σάγη, ενώ πιο κοντά στους παίκτες ήταν οι φίλοι του Ηλία. Απλά η Μπογδανέη είχαν κάνει γαργάρες την ημέρα όλοι και ήταν πιο δυνατά, κατάλαβες. Είχαν καμπάνα φωνή, ενώ οι Σακέ δεν είχαν κάνει τις γαργάρες. Αυτό το πλάνο, όταν δείχνει τους παίκτες, από πίσω βλέπουμε τους φίλους του Ηλία, που φοράνε τις μάσκες με το Spider-Man, οπότε... Εντάξει, λογικό είναι και από την πλευρά του. Μπορεί να του λένε Κωνσταντίνη νωρίτερα και να πιάσανε πιο καλή θέση. Μα αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Πώς το λες. Αυτό έγινε. Δηλαδή πήγανε νωρίτερα, ξέρανε οι άνθρωποι του Ηλία ότι πρέπει να πάνε νωρίτερα. Είναι οργανωμένα καλύτερα. Και σου λέει θα πάμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Ποιοι ήταν περισσότεροι, Γιώργο? Θεωρώ ότι ήταν μοιρασμένη η κατάσταση. Δεν μπορεί, χρυσέ μου, άνθρωποι να ήταν μοιρασμένοι. Μην μας τρελάνεις τώρα. Ήταν 50-50, όπως ήταν και η ψηφοφορία. Ήταν ντέρμπι και στην Κερκίδα. Αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα. Άλλο γιατί πάρα πολύ κοντά. Το αποτέλεσμα που ψηφίζουμε από το σπίτι και άλλο πόσοι έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Άρα, παιδιά, ο Τριαντάφυλλος δεν έκανε καλή δουλειά. Καλά, τι άλλο να κάνει ο Τριαντάφυλλος. Τον έβγαλε, θα τον παντρέψει. Ο Τριαντάφυλλος. Δεν έκανε. Έπρεπε να του κουβαλήσει τους δικούς του όλους εκεί με τα πούλμαν. Πώς πήγα στο αεροδρόμιο. Έκανε μια χαρά δουλειά ο Τριαντάφυλλος από το αποτέλεσμα. Κρίνονται όλα. Γιατί καλοκαίρι ο κόσμος φεύγει διακοπές. Οι φάνες κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο. Να πούμε και κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό. Υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπόρεσε να μπει και καθόταν απ' έξω και έβριζε και φώναζε. Γιατί δεν μπορούσαν λόγω των συνθήκων δεν επιτρεπόταν να γεμίσει. Ήταν το μισό. Πήγανε χωρίς προσκλήσεις όμως. Πήγανε χωρίς προσκλήσεις, ελπίζοντας ότι μπορεί και να μπουν, όπως έχει γίνει σε όλους τους τελικούς γενικότερα. Δεν υπήρχαν τα μέτρα. Και ένα παραπάνω. Ναι, δεν υπήρχαν τα μέτρα. Στο δικό τους τελικό έφτανε ο κόσμος μέχρι τα σκηνιά. Ήτανε τόσο κάτω Και πάνω, θυμάμαι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τώρα εσύ είσαστε, τώρα καμία σχέση. Είχα βρεθεί στο τελικό εγώ αυτόν τον πρώτο. Με τον Κωνσταντίνο. Ποιον υποστήριζε? Είχε όντως πάρα πολύ κόσμο. Ποιον υποστήριζες, μας είπες, βέβαια. Ποιον ψήφισες, θέλουμε να ξέρουμε. Έχω ψηφίσει κιόλας και έχω εκδηλώσει και το θαυμασμό μου τότε στον Κωνσταντίνο. Ήμουνα μόνο με τον Κωνσταντίνο. Φαν σου. Δεν πιστεύω ότι είμαστε στην αέρα τώρα, εντάξει. Όχι, όχι. Γιώργο, σε πιστεύω. Ζήτα τις ψήφους. Θα μου στείλεις ο Σκρίζο μετά με τις... Με το S3. Τόπισε και γέμισε η μνήμη της. Αποδείξεις, φέρτες τώρα. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία όμως να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ μας. Σοφάκι μου, λίγο τι άλλο. Να σας πω και σε ένα άλλο θέμα. Τη Μαργιαλένα τη βλέπαμε στις αρχές με ένα φούξ φόρεμα, σατέν. Να το, το φόρεμα, το φούξ. Αυτό το μινάκι, το στράπλες, το ωραίο. Ναι. Στόνιζε και το μαύρισμα. Ακριβώς και ξαφνικά τη βλέπουμε με ένα τοπάκι, τζιν, να το, ορίστε, γκρι. Και μία παντελόνα. Σκίστηκε. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε, σκίστηκε... εγώ νομίζω ότι βαρέθηκε με το φόρεμα. Όχι, τη σκίστηκε το φόρεμα. Λίγο πριν ανέβει πάνω, μαζί με το Σάκι, τη σκίστηκε το φόρεμα και έφυγε τρέχοντας, πήγε, άλλαξε. Πού το βρήκε το άλλο εφεδρικό, είχε? Το είχε είναι μαζί της, ναι, το είχε. Πήγε. Πήγε. Το είχε μαζί της, ευτυχώς. Το κακό το μάτι έφυγε. Καμιά φορά γίνεται ένα σκίσιμο, κάτι που πηγαίνει λίγο ανάποδα, λίγο στραβά, φεύγει και λέμε φεύγει η κακή ενέργεια. Έτσι λένε, ναι. Έφυγε όλη η κακή ενέργεια, κέρδισε και ο Σάκης, οπότε όλα καλά. Πάντως το βασικό είναι ότι κατέβηκε κάτω και βρέθηκε, ας πούμε, στο επίκεντρο με το ροζ φόρεμα, το ωραίο. Δεν χρειάστηκε να βρεθεί με το. Γιατί και το άλλο ωραίο ήταν. Ναι, λίγο πιο σπορ. Το άλλο είναι λίγο πιο το χαλαρό, ας πούμε, το ρούχο. Να τι κλείνετε. Εδώ όταν πήρε το βραβείο, όταν πήρε το βραβείο ο Σάκης, ήταν με το άλλο φόρεμα, είχε αλλάξει ήδη. Γιώργο, ήσουν εκεί στην απονομή. Ναι, βέβαια. Μπήκαμε μέσα να συγχαρούμε το Σάκη με το που ακούσαμε το αποτέλεσμα. Ήμασταν κάποια παιδιά που υποστήριζαμε το Σάκη. Ήμασταν μαζί από την αρχή. Εγώ προσωπικά δηλαδή μπήκαμε και μαζί. Τον γνώριζα και από πριν, φίλος μου ο Σάκης. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει. Πόσα μηνύματα έστειλες και πόσες φορές ψήφισες το Σάκη από το κινητό σου, θέλω να μας πεις. Στέλναμε όσο μπορούσαμε, όσο ήταν δυνατό και μας το επέτρεπε η εταιρεία, μας στέλναμε. Πες μου λίγο τα πρώτα λόγια που σου είπε ο Σάκης. Μιλήσατε, τι σου είπε, πώς ένιωθε εκείνη τη στιγμή, ποια ήταν φαντάζομαι μεγάλη η χαρά του. Τι μοιράστηκε μαζί σου? Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο σαν χαμένος, είναι λογικό, ήταν κάτι πολύ, πολύ δυνατό για εκείνο, ένα πολύ δυνατό συνέστημα. Το να έχει καταφέρει κάτι τόσο μεγάλο και να βλέπει γύρω του αγαπημένα πρόσωπα να χαίρονται μαζί του. Αυτό που μου ψηφίζει στο αυτή είναι «Σ' αγαπάω» και με αγκάλιασε δυνατά, του είπα και εγώ και αυτό ήταν το ότι είπαμε. Μετά τα είπαμε από πίσω.
Τα από πίσω θέλουμε να μας πείσουμε. Το από μπρος το ξέρουμε, εκεί ήμασταν. Τι ήταν τα πουλάκια που τα βλέπαν. Τα από πίσω ήταν ότι είχαμε ας πούμε ένα προαίσθημα όταν είχαμε πει ότι ένας από τους δυο μας θα πήγαινε μέχρι τέλος. Εντάξει, πήγε ο Σάκης, εγώ χαίρομαι εξίσου για αυτόν. Εσύ περίμενες μήπως ο Θέσσα και εμένα να κάνει πρόταση γάμου στη Μαργιαλένα. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι συμβαίνουν λίγο στα παραμύθια. Αν. Ποια, αφού σε παραμύθια θέλει... όλα τη σχέση του με το Survivor, πολύ αν ήθελε να κάνει ο Σάκης πρόταση γάμου στη Μαργιαλένα, νομίζω ότι θα την έκανε κάπου οι δυο του. Καλά, την έχει κάνει και την είδε όλη η Ελλάδα, γλυκέ μου άνθρωπε. Το είδαμε κανονικά. Ήτανε μουσικές εκεί, ρομαντικές, σε κάτι βράχια ανεμποδαρμένα. Ο Σάκης έτσι όπως είναι με τα γένια, η Μαργιαλένα δίπλα ιδρωμένη, ένα δαχτυλίδι εκεί είχαν σε κάτι κοχύλια από ό,τι θυμάμαι εγώ που πηγαίνω ερχόμουν στην κουζίνα. Αυτό το είδαμε. Άλλο reality, ήταν η ναυαγή. Το είδαμε αυτό. Τι τότε, τι δηλαδή, παραμύθι, δηλαδή όλο αυτό που μου λες τώρα. Το είδαμε, το είδα όλη η Ελλάδα, δεν το είδα εγώ μόνη μου. Τι έγινε. Έπαθε κεφαλικό άνθρωπος με αυτά που του λες. Πόσο να αντέξει. Τον εξώδω, το παίρνω πάνω μου, τέλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το σοφάκι μας το γλυκό, να τα ευχαριστούμε, γιατί θα σε δούμε και στη συνέχεια. Να πω κάτι τελευταίο. Ό,τι θέλεις. Ο Σάκης Τανιμανίδης, παιδιά, είδατε αν έστειλε κάτι για τον Σάκη Κατσούλη, για τον Γιώργο Λιανό, είδατε να έχει... κάτι. Να έχει τουιτάρει, να έχει ανεβάσει, εννοείς. Ναι. Εγώ δεν είδα κάτι. Εντύπωση δεν σας κάνει τώρα αυτό. Είναι και σε άλλο κανάλι ο Σάκης. Τον αναφέραμε κιόλας, τον ανέφερε ο Γιώργος Λιανός. Πολιτή και με τον Μπόγδανο. Και νομίζω και ο Ατζούν. Και ο Ατζούν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο Ατζούν τον ανέφερε, ναι, βέβαια. Αλλά δεν είδα καμιά αντίδραση από το Σάκη. Είδατε εσείς? Όχι, δεν είδαμε. Αλλά εντάξει, μπορεί να αντιδράσει σε μένα. Μπορεί να κλαίγαν τα παιδιά. Δύο παιδιά έχει, νεογέννητα. Δεν προλαβαίνει να πάει στην τουαλέτα. Όχι να στείλει μήνυμα. Μένα μου έκανε άλλο εντύπωση ότι χθες λείπανε η Άννα Μαρία και ο Νίκος και είπαν ότι θα καθίσουν για καραντίνα εφόσον. Αλλά την προηγούμενη μέρα. Είναι θετικό. Αλλά την προηγούμενη μέρα ήταν στον ημιτελικό. Δηλαδή, μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μόλις μάθαν όμως ότι ο Τζέιμς. Θετικός. Γι' αυτό τα παιδιά μείναν μέσα. Ανεβάσαν και πολύ ωραίες φωτογραφίες και post. Η Άννα Μαρία φορούσε και ένα φόρεμα και είπε: βάζω το ωραίο μου το φόρεμα. Και το σπίτι. Θα τα δούμε. Αυτό θα τα δούμε ούτως ή άλλως. Δεν θα τα πούμε τώρα. Να. Θα δούμε τις ηχηρές απουσίες. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε. Σε έλεγα δεσμεύουμε. Συνεχίζει, Τζορτζέλα, όλο δικό σου. Πάρτε το. Ωραία, συνεχίζω. Ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τη συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη και εξομολογείται όλες αυτές. Σάκη Κατσούλη. Σάκη Κατσούλη. Έμεινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το παίρνω από την αρχή, το διαγράφεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δύσκολες στιγμές του Σάκη ή Κατσούλη που συγκινήθηκε, γιατί δεν πέρασε καλά το παιδί. Μιλάει και η Μαργιαλένα, μιλάει και η μητέρα του, αλλά έχουμε κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσετε εσείς και εσύ, γιατί εγώ ξέρω τι έχω στο μυαλό μου. Ο πατέρας του Σάκη, την ώρα που μιλούσε η Μαργιαλένα και έλεγε αυτά που έλεγε, τι έκανε? Δεν ξέρω τι έκανε. Κράκερς, κράτσα κρούτσα έτρωγε. Για να δούμε. Πολλές οι ώρες. Σάκη, υπήρξε στιγμή μέσα στο φετινό Survivor που σκέφτηκες να τα παρατήσεις? Κι αν ναι, ποια ήταν η σκέψη ή ποια η διαδικασία η οποία σε έκανε να επανέλθεις και πάλι στη ρότα σου? Υπήρξε στιγμή, ναι, που ήθελα να φύγω από το παιχνίδι. Όταν δημιουργήθηκαν κάποιες εντάσεις και πολύ νωρίς όταν μπήκα. Όταν άκουσα κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούσα και επειδή είμαι αυθόρμητος, δεν σκέφτηκα δευτερόλεπτο την αντίδρασή μου. Αντέδρασα, έμεινα μόνος. Πάλι καλά, υπήρχε και η Μαργιαλένα. Γιατί θα ήμουν ακόμη πιο μόνος. Στις κακές στιγμές ήμουνα δίπλα του. Ήμουνα δίπλα του να του θυμίζω ποιος είναι πραγματικά, τι έχει καταφέρει στη ζωή του, τι αξίζει πραγματικά, ότι δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, ότι πρέπει να είναι πάντα δυνατός, να έχει το κεφάλι ψηλά και όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Και ήμουνα εκεί σε αυτές τις στιγμές να το υπενθυμίζω. Και έβλεπε σε εκείνη τη στιγμή τον Σάκη να κάνει ένα κλικ ο εγκέφαλός του και να ξανασηκώνεται. Γιώργο, όταν είδα το γιο μου να ξεσπάει, έπαθα ένα σοκ. Γιατί δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου ο Σάκης να αντιδράει έτσι. Πίστευα ότι ήταν κάτι βαρύ αυτό το που έγινε εκείνη τη στιγμή και φώναξε ο Σάκης έτσι. Σιγά σιγά πιστεύω ο Σάκης βρήκε τον εαυτό του, την ηρεμία του, με τα παιδιά εκεί μέσα και πιστεύω ότι το έζησε στο έπακρο. Τον έβλεπα από τα μάτια του ότι μετά από κάποια στιγμή του παιχνιδιού και μετά ο Σάκης ήταν καλά.
Συγκινούμε πάρα πολύ εγώ με τις μανούλες και με την αγάπη που προσεγγίζουν τα παιδιά τους, γιατί για κάθε μανούλα, όσο χρονών και να είναι το παιδί, παραμένει παιδί και παραμένει... Μπεμπέ! Το σπλάχνο της, το δικό της το παιδάκι και τα συναισθήματα φαίνονται πολύ πιο γλυκά και πολύ πιο μεγάλα. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ βέβαια ότι ο Σάκης ήταν έτοιμος να φύγει από το παιχνίδι. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που τον είδα, στα μάτια του είδε έναν άνθρωπο με σκοπό, με κέντρο, με στόχο και δεν ένιωσα ποτέ ότι κάτι μπορεί να τον λύγησε ή να τον έκανε να πίσω γυρίσει. Γιατί είναι και ποδοσφαιριστής, έχει παίξει χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε έχει την αθλητική παιδεία μέσα του και τον πρωταθλητισμό. Οπότε όλα αυτά δύσκολα θα πάρει μια αποφάση ένας τέτοιος άνθρωπος να αποχωρήσει από ένα παιχνίδι το οποίο έχει και ένα τόσο μεγάλο κίνητρο, το έπαθλο. Εντάξει, μερικά πράγματα μπορεί να μην τα είδαμε όμως. Να ήταν κάποια breakdown που να έφαγε στο νου, που να ήταν εκτός κάμερας. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο στον άνθρωπο. Είναι και λίγο στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, άλλος εκδηλώνει το θυμό του πάρα πολύ έντονα, άλλος τον καταπιέζει, άλλος τον εσωτερικεύει. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τις συνθήκες πάντα. Μια μικρή παρένθεση για αυτό που λέγαμε πριν για το Σάκη Τανιμανίδη. Ανέβασε τελικά. Τι ανέβασε? Πριν 13 λεπτά τώρα μπήκα λίγο τυχαία στο Instagram και ανέβασα. Ναι, και για τον Ατζούν και για τον Λιάνο, για τους δύο. Ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε και τους δύο, ναι. Ωραία, να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Πολύ γλυκιά η μανούλα του Σάκη και ο πατέρας του, ο κύριος Τέλιος, που... Δεν τον είδες πως ήταν. Ήτανε σκυμμένος την ώρα που μιλούσε η μανούλα του Σάκη. Και κράτσα κρούτσα έτρωγε τα κρακεράκια και όταν μίλησε... Πώς ξέρει, Τζορτζέλα, ότι τρώει κρακεράκια τώρα. Να το! Σκέψου, έχουν και το πουλάκι που είχαμε εκεί είδε τα κρακεράκια! Τι σημαίνει αυτό, πρώτον, το δικό μου φτωχό μυαλό, τον θέρισε η πείνα τον άνθρωπο. Διότι τόσες ώρες που ήταν εκεί σε θερίζει η πείνα. Το άγχος, εντάξει, πάει και έρχεται το άγχος. Και τρίτον, ότι βαρέθηκε ο άνθρωπος. Λέει, πόσες ώρες αυτό το πράγμα να το πάρουμε, να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας. 4,5 ώρες διήρκησε. Δεν είναι αυτό. Μπεν Χουρ δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν παίζεται 4,5 ώρες μέσα στο λιοπύρι, στη ζέστας, όλο αυτό. Με τροτάρι, Διονυσία. Μην με κοιτάς, τον πρώτο, το δικό του τελικό. Ήμουν από τις 5.30 το απόγευμα και έφυγα στις 3.30 το βράδυ. Ηρωίδα. Ναι. Κράκερ έφαγε, εσύ τίποτα. Ούτε νερό. Μύτια δεν μας τα λέει καλά. Όλες σας προσέχανε, εμάς καθόλου, τίποτα. Τίποτα, σας είχαν έτσι ξεροσφύρει. Τίποτα. Και καθώς ήταν εκεί... Πήραμε κάποια νερά από αυτά που πετάξανε αυτοί που ήρθανε και μας πετάγανε κάτι μπουκάλια από πάνω. Τίποτα η παραγωγή του Σαρβάρι. Αυτό ήταν στο δεύτερο τελικό μου φαίνεται. Όχι, στον πρώτο. Στον πρώτο ήταν. Στον πρώτο. Τόσες ώρες για να καθίσει ήταν ο πρώτος ο τελικός. Το καλύτερο survivor που υπάρχει. Καλά τα λες. Γιώργο, είσαι στην παρέα μας. Ναι, είμαι εδώ. Είσαι εδώ. Τους γονείς εσύ του Σάκη τους έχεις γνωρίσει, τους ξέρεις? Ναι, βέβαια, έχουμε συναντηθεί και με τον πατέρα του Σάκη και με τη μητέρα του. Ποιος ήταν πιο αγχωμένος από τους δύο, η μανούλα ή ο πατέρας του? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα οι μανάδες έχουν το περισσότερο άγχος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το περισσότερο άγχος το έχει ο πατέρας του. Ήταν πολύ, πολύ αγχωμένος. Τώρα δεν είναι ωραίο που λες, το λες εσύ πολύ αγχωμένο και δίπλα παίζεις με το πλάνο με που τρώει τα κράκερς. Εντάξει, δεν είναι αντίθετο. Τι θα έτρωγε δηλαδή, τα ειδάκια θα είχε βγάλει το τάπερ? Τι θα έκανε δηλαδή, με τα κεφτεδάκια θα τον δηλαδή. Ήταν αγχωμένος πριν το τελικό, του είπα ότι πρέπει να ηρεμήσει και ότι έχω καλό προαίσθημα. Και θεωρώ ότι έτσι όπως τον άκουσα και μίλησε προς το τέλος, ότι χαλάρωσε, ηρέμησε, κατάλαβε και εκείνος ότι υπήρχε νίκη. Και... ναι. Τώρα η μανούλα του Σάκη τι θέλει, τη Μαριαλένα για νύφη? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Το ξέρει σίγουρα η Μανούλα της έχει καλύτερα από τον καθένα. Αυτό αλλά είναι. Εντάξει, η Μαριαλένα είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Στάθηκε στο Σάκη πολύ στο παιχνίδι. Σίγουρα τον αγαπάει σαν άνθρωπο, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν τα παιδιά στην πορεία τους, το ξέρουν καλύτερα οι δυο. Γιώργο, πιστεύεις ότι η Μαριαλένα είχε κάποιο ποσοστό στην επιτυχία, στη δημοφιλία και τελικά στην κατάκτηση της νίκης του Σάκη? Νομίζω ότι και ο ένας και ο άλλος αλληλοβοήθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή θεωρώ ότι και οι φανς του Σάκη στήριξαν τη Μαριαλένα, αλλά και οι φανς της Μαριαλένα στήριξαν το Σάκη. Εντάξει, πάντα ένα ζευγάρι πουλάει περισσότερο από τη μονάδα και το love story, ναι, σωστά. Παιδιά, ο Σάκης είχε και την συμπαράσταση και τη βοήθεια του Τριαντάφυλλου. Ναι, πολύ σημαντική. Ήταν πολύ αγαπητός. Γιατί ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο κοινό ο Τριαντάφυλλος. Και φάνηκε σίγουρα. Και ο Τριαντάφυλλος, παιδιά, τον εκμεταλλεύτηκε το Σάκη.
Στο έπακρο. Ο τριαντάφυλλος έχει γιατί. Βεβαίως. Γιατί κάποιο εκεί καθόταν και έπαιζε ο άλλο. Του είχαν βγει τα πόδια και τα χέρια. Τώρα σοβαρολογούμε, παιδιά. Δεν έχει να δει και το τζέλα. Αυτό είναι σκάνδαλο, παιδιά, σε reality παιχνίδι επιβίωση με αγώνες. Να πάω κι εγώ που δεν τρέχω. Θα είμαι με την Ελένη που είναι αθλήτρια. Ελένη μου, θα είμαστε κολλητές. Και θα τρέχει η Ελένη για μένα και εγώ θα καθίσω 5 μήνες, θα πληρώνομαι, θα φύγω και μια χαρά. Εξυπηρέτησε και έναν άλλο ρόλο ο τριαντάφυλλος σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, είναι λίγο πιο. Παιδιά, πόσου μήνε έκανε ο τριαντάφυλλος να αγωνιστεί που τον βλέπαμε κούτσα. Εγώ είμαι μαζί σου, γιατί εγώ το βλέπω από την σκοπιά του παίχτη. Έτσι. Το κοινό όμως, επειδή είναι και τηλεοπτικό προϊόν, θέλει να βλέπει και λίγο να γελάει, να περνάει καλά, οπότε δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Μα ενδιαφέρει το αγωνιστικό κομμάτι. Όμως, πέρα από αυτό όμως, το παιχνίδι βλέπουμε να μένει ένας παίχτης. Εγώ μαζί σου είμαι. Ο τριαντάφυλλος βγήκε 9 φορές στην δικαιοδοσία του κοινού και 9 φορές έμεινε. Άρα σημαίνει ότι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που δεν αγωνίστηκε, 9 μπορεί και περισσότερες. Ναι, το συμπαθώ στον κόσμο. Βέβαια. Καλά, και εγώ το συμπαθώ στον τριαντάφυλλο. Λίγο όμως, τους τρέλανε. Περίμενε. Το φετινό Survivor σε σχέση με τα προηγούμενα ήταν αυτό που ήταν πολύ περισσότερο reality. Που έδωσε πολύ περισσότερο κομμάτι στους χαρακτήρες. Οπότε, ίσως να μην έπαιζε αποκλειστικά ρόλο όπως εσάς το αγωνιστικό, που ναι, το βλέπαμε πολύ περισσότερο το κομμάτι αυτό. Ναι. Από ό,τι βλέπαμε τις μεταξύ σας σχέσεις ή το αν γινόταν καυγάς. Όλο αυτό που είδαμε σε αυτό για τώρα. Αδίκω για τους παίκτες. Από τη στιγμή όμως που ο κόσμος σε επιλέγει και είναι το τελικό, ο τελικός αποδέκτης. Ναι. Δεν έχεις να πεις. Και τα κριτήρια του κόσμου είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να ψηφίσει για τον οποιοδήποτε λόγο του αρέσει. Ναι. Άλλος μπορεί να ήταν φαν. Αντί ήταν το αγαπημένο του τραγούδι, το μη με τρυπάς στον τριαντάφυλλο. Μα δεν είδες. Στον τελικό είχε fan club ο τριαντάφυλλος που ήταν κανένας φιναλίστ. Ναι. Είχε 5 άτομα πάνω που φωνάζανε δεν κάνανε λάθη τα επεισόδια του Ντάφυλλο. Τέλεια, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε για διακοπές στην Κέρκυρα. Ναι, είναι το νησί της κοπέλας μου. Έχουμε έρθει εδώ πέρα. Φανταστικά. Θα κάτσουμε κάποιες μέρες. Φανταστικά. Γενικά το καλοκαίρι μας έτσι θα περάσει. Να περάσετε καταπληκτικά, μαγικά, καλές βουτιές και να χαρείτε αυτό το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, καλή αρχή και καλό καλοκαίρι σε όλους. Τα λέμε στην Κρήτη, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Σε περιμένω, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν φύγουμε τρέχει ένας φανταστικός διαγωνισμός που δεν ξεχνάτε να δηλώσετε συμμετοχές, γιατί αυτό το καταπληκτικό Ford Puma έκδοση S-Line 1000 κυβικών με 125 άλογα θα γίνει δικό σου. Αν το βλέπεις τώρα και το θες πάρα πολύ, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις πάρα πολλές φορές, όσες περισσότερες μπορείς, στο 14999 ή να στείλεις όσα περισσότερα μηνύματα μπορείς, γράφοντας open κενό το νοματεπώνυμό σου και μια αποστολή στο 14999. Με την ωραία μου παρέα σας περιμένουμε σε πολύ πολύ λίγο κοντά μας. Ανανεώστε το καφεδάκι σας. Ωραία μέρα έχει σήμερα. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει ο φωτεινός ήλιος. Και εμείς είμαστε εδώ να σας χαρίσουμε το πιο μεγάλο χαμογελό μας. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην χάσω εσένα. Κάνω και με μη δίνει πως σε κερδίσω. Χάνω, τρέχω κι είμαι ακόμα ένα βήμα πίσω. Φτάνω. Ένα ποτήρι μόνο παγωρίνω. Για σένα θα φτάνω στα αστέρια όλο. Μην κολλάς πίσω. Βότκα. Σαν η αμάνη μου και πόρτο. Στάξι. Άψε με μόνο παγωρίνω. Για σένα θα φτάνω στα αστέρια. Λοιπόν, μαγειρεύουμε σήμερα σουφλέ, αλλά όχι τώρα. Γιατί έχουμε να μαγειρέψουμε ακόμα μερικά πράγματα στο Survivor. Αμέσως μόλις τελειώσουμε εκείνη τη μαγειρική, θα έρθουμε σε αυτήν. Μυρίζει καταπληκτικά και υπέροχα. Μην όπως είσαι. Κωνσταντίνε, ναι, όντως απάντησε ο Σάκης. Καλά κάναμε και το διορθώσαμε γιατί μου το στέλνουν και στο Instagram. Είδα εχθές τη Μαργιαλένα στην Ιωάννα τη Μαλέσκο. Αναφέρθηκες προηγουμένως στην συνέντευξή της εχθές. Θέλω να την παρακολουθήσουμε όλοι μαζί και να δούμε όσα είπε η Μαργιαλένα στην εκπομπή του Sky και να τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. Και αν ήθελες να μπεις μόνη σου. Ναι, είχατε κάνει μαζί τις δηλώσεις με το Σάκη. Όχι, ποτέ, δεν είχα. Το ήξερες ότι έχει στείλει ιδέα. Το ίδιο. Παιδιά, πραγματικά σας το λέω, φιλάκι σταυρό. Τον Σάκη τον είδα πρώτη φορά στο κάστινγκ με τα αγωνίσματα. Και εκείνη την ώρα τον βλέπω μπροστά μου και λέω, τσοκ. Λέω, δεν μου κάνει πλάκα ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκε ο Σάκης έπαθα σοκ. Γενικά δεν είχα μιλήσει για τα καλύτερα για τον Σάκη.
Γιατί είχαμε χωρίσει με τον τρόπο που είχαμε χωρίσει, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μετά το χωρισμό μας, δεν είχαμε λύσει κάποια πράγματα που έπρεπε να λύσουμε. Οπότε όταν είσαι 2 μήνες σε ένα παιχνίδι, είσαι πιεσμένος, ζεις κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχεις από μόνο το όλη αυτή την πίεση στο κεφάλι σου. Λες όχι και αυτό τώρα. Μπαίνει και ο Σάκης με τη Χριστίνα. Και παθαίνω εγκεφαλικά. Είχατε χωρίσει άσχημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Okay. Δηλαδή. Ναι, okay, χωρίς και πολιτισμένα. Εμείς τσακωθήκαμε και χωρίσαμε. Εντάξει, όμως μετά, όταν μίλησα και με τον Σάκη, μίλησα και με τη Χριστίνα, και πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κοπέλα, αλλά μίλησα με τον Σάκη. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι δεν μπορείς να με διαψεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα δικό σου άνθρωπο στο παιχνίδι. Αναρωτιόμασταν αν υπάρχει άναψη σπίθα, ξαναπροέκυψε κάτι. Μη μου σάκεις μέσα στο παιχνίδι, ήταν το άλλο μου μισό, αλλά ήταν αυτό που βλέπατε. Δηλαδή. Δεν είσαστε μαζί πάλι. Όχι, δεν ήταν κάτι. Ήταν πραγματικά τον αγαπάω, τον λατρεύω. Είναι ο άνθρωπός μου, ήταν ο άνθρωπός μου μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα βγει στην πορεία, γιατί λέω ποτέ πλες ποτέ. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχε συμβεί κάτι παραπάνω. Από... Επειδή μιλάμε για έναν άσχημο χωρισμό, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίζουν άσχημα. Το θέμα είναι ότι αναφέρθηκαν κάποια άλλα πράγματα εις βάρος του Σάκη. Τα έχεις ακούσει που δεν θέλω να, να τα πω. Αν πες μας απλά, αν ισχύουν. Δεν ισχύουν σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή. Δεν θα ξαναμίλαγα μαζί με το Σάκη αν ίσχυαν αυτά τα πράγματα. Θέλω λίγο να σταθούμε και στο άλλο θέμα. Στο θέμα να είσαι ευτυχισμένη. Είστε ζευγάρι. Ήσασταν ζευγάρι. Αρχικά έχω μάθει ότι ο Γιώργος με έχει στηρίξει πάρα πολύ και δεν έχει πει ποτέ κάτι κακόλογο. Ποτέ. Ποτέ. Ισχύει. Το Σαρδά. Βασικά δεν ξέρω να μιλήσει ποτέ. Κακό λόγο για εμένα. Δεν ξέρω αν είναι τον εκτιμώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι οποιοδήποτε άλλο στη θέση του θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολύ χειρότερα. Γιατί αυτό που έβγαινε με τον Σάκη προς τα έξω, ο καθένας θα μπορούσε να το παρεξηγήσει. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ο Γιώργος. Mm. Από εκεί και πέρα, πραγματικά θέλω να κάνω μια ζήτηση με τον Γιώργο. Θέλω να μιλήσω μαζί του, θέλω να του ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Γιατί δεν είμαι η κοπέλα η οποία είναι με κάποιον και. Θέλει να τον φέρει στη δύσκολη θέση που τον έφερα στη δύσκολη θέση και να δημιουργήσει γενικά καταστάσεις. Ή το διπλό ταμπλό το λεγόμενο. Ναι, σε καμία περίπτωση. Πραγματικά τον σέβομαι, τον εκτιμάω και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη που του έχω δημιουργήσει όλο αυτό, αλήθεια. Και τώρα στεναχωριέμαι κιόλας. Στην αρχή, βασικά συνέχεια σκεφτόμουν το Γιώργο, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Εννοείται πως τον σκεφτόμουν και εννοείται πως σκεφτόμουν ότι όλο αυτό θα το παρεξηγήσει κτλ. Από την άλλη, όμως ήξερα ότι ξέρει ποια είμαι και ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι ή να είναι κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπει στο παιχνίδι. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου όπου να είσαι, και εμένα με πεθαίνει με άλλον που κοιμάσαι. Τα λάθη μου πληρώνω. Έτσι πως το είχατε το πλάνο είναι σαν να έχουμε παράθυρο του Γιώργου Λιβάνη τόση ώρα για να μας το τραγουδά. Παιδιά, εγώ τη βρήκα ειλικρινή. Ναι, εντάξει. 100% ειλικρινή. Τόση ώρα βλέπεις το βίντεο και μου θυμίζεις έτσι κάτι... Αυτό που λέω... Κάτι... Έτσι τα δάχτυλα. Μπράβο, ναι, ναι. Καλά. Σου δείξω εγώ. Δεν με έπεισε. Την συμπαθώ πάρα πολύ τη Μαργιαλένα, αλλά παιδιά εμένα δεν με έπεισε. Τι να σε πείσει για ποιο πράγμα. Ότι δεν υπήρξε κάτι παραπάνω, ότι αυτό που ζήσαν είχε τελειώσει, ό,τι. Εγώ μέσα στο παιχνίδι... Αφού είχε τελειώσει, σου λέει, δεν μιλούσαμε πριν τον ξανά. Άλλο αυτό το ότι δεν μιλούσανε και μετά βρεθήκανε. Εγώ θυμάμαι ένα πλάνο ότι στεναχωρέθηκε όταν τον είδε και ήταν έξαλλη στην παραλία όταν τον είδε να μπαίνει με την άλλη την κοπέλα που δεν τη θυμάμαι. Χριστίνα. Λοιπόν, που ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Το θυμάμαι και λέω από το καημένο το κορίτσι τώρα να βλέπει τον πρώην που θες να του ρίξει δυο πάτες. Κοίταξε να δεις οι σχέσεις στη ζωή, περνάνε από 40 κύματα. Βέβαια, εννοείται. Όταν έρχεται ένας χωρισμός, μπορεί τον πρώτο καιρό, αν δεν χωρίσεις καλά, να υπάρχει μία ένταση, να υπάρχει μία διαμάχη, να υπάρχουν λόγια. Αφού οι άνθρωποι τα βρήκανε μετά και αισθανόταν καλά και αυτοί με την, και καθαροί με τη συνείδηση του στον εαυτό τους, λέει θα βγω δηλαδή, και να το εξηγήσω. Έβλεπες δύο φίλους, εκεί μέσα. Δηλαδή, φίλοι, τα παιδιά. Όχι, πείτε μου, είναι ένα πρώην ζευγάρι το οποίο το είδαμε. Ήτανε φίλοι αυτοί, είδατε δύο φίλους εσείς. Εγώ απλά να είδα. Καλά, δεν είδα και κάτι άλλο. Καλά, δεν θα έβλεπα και στιγμές έρωτα και πάθους εκεί πέρα. Μάθαμε για άλλους, αποκαλύψανε. Αλλά αυτό που έβλεπα δεν είναι ένα πρώην ζευγάρι. Δηλαδή, εγώ με τον πρώην μου
δεν θα έκλαιγα και θα τσακωνόμασταν συνεχώς αν ήμασταν σε ένα παιχνίδι και είχε τελειώσει. Ζορτζέλα, αυτά που είπε άκουσες. Για τον Λιβάν είπε τον σέβομαι και τον εκτιμάω. Σαν να μιλάω για τον οποιονδήποτε φίλο μου, γνωστό, συνεργάτη μου. Και για τον άλλο λέει είναι ο άνθρωπός μου, τον αγαπάω, είναι στη ζωή. Έχω άδικο, ρε Κωνσταντίνε. Συμφωνώ με την ίδια. Και τον σέβομαι και τον εκτιμάω. Τι είναι παπάς. Προφανώς ήταν μια σχέση η οποία ήταν πάρα πολύ μικρής, περιορισμένης διάρκειας, ενώ τη σχέση της Μαργιαλένας με τον Λιβάνη. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά τα βαθιά συναισθήματα, τα ουσιαστικά συναισθήματα. Είναι κάτι που μπορεί να ήταν εμβριακό ακόμα. Ναι, αλλά εκεί είναι που έχεις το πάθος, το ξεκίνημα κυρίως. Μετά υποτίθεται ότι ηρεμεί η κατάσταση. Πάρα. Ναι, αλλά αν είσαι ένα μήνα με τον άλλον. Και πας... Λέω ο Μπόγδανος ένα μήνα, δύο ήταν με την κοπέλα και το είπε χτες δημόσια ότι ένιωσα πολύ δυνατά και έλεγα πότε θα γυρίσω να φύγουμε. Και άμα νιώθεις και τόσο δυνατά για κάποιον, τώρα θα μου το πεις και εσύ, βρε Κωνσταντίνε μου, δεν τον αφήνεις και να πας και στο Survivor τόσους μήνες, ξέρω εγώ. Άρα δηλαδή θέλω να πω... Άμα είναι θέμα βιβοριστικό όμως και θέλεις να κάνεις κάτι μετά... Θέλω να πω, μπορεί να ήταν κάτι στην πολύ αρχή, να προέκυψε αυτό στη ζωή της, να έβαλε μια ανωτελεία, να το βάλει λίγο στον πάγο. Μπράβο. Και μετά να εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα με το Σάκη. Τώρα λέω και εγώ, ξέρω και εγώ τι να σας πω. Μόνο ήδη ξέρω, είναι 100%. Εννοείται. Το θέμα είναι ο Σάκης θα έμπαινε ποτέ στο Survivor αν δεν είχε την πρώην σχέση με τη Μαργιαλένα. Αυτό το λέω έτσι εγώ απλά. Η παραγωγή θα τον έβαζε το Σάκη στο παιχνίδι, εάν δεν υπήρχε αυτή η σχέση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο ένα. Έτσι. Άρα υπήρχε κάποιο στόχο και κάποιο σκοπό. Βέβαια. Γιατί, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, παιδιά. Είναι ένα reality. Ακριβώς. Είναι το πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν το casting. Και το είπε και ο Γιαννός εχθές και εγώ θα συμφωνήσω ότι φέτος ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Γιατί εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που είχε πολύ καλούς αθλητές. Είχε και πάρα πολύ έντονο το προσωπικό του reality. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση και αυτή η επανένωση εξυπηρέτησε και αυτό. Εγώ πιστεύω προκύπτει αυτό. Δεν είναι ότι η παραγωγή θέλει να επενδύσει στο reality. Προκύπτει από του παίκτες. 100% η παραγωγή ήθελε να επενδύσει στο reality. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ενώ ρε παιδιά, οι παίκτες δίνουν τροφή. Δεν είναι ότι η παραγωγή λέει ελάτε εδώ πέρα όλοι, θα κάνετε reality ή θα. Μα είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό. Είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο Σάκης και του κάνω συνέντευξη. Μου λέει ο Σάκης, εγώ ξέρετε. Είχα μία πρώην κοπέλα. Για τη Μαργιαλένα. Α, Μαργιαλένα! Αριθμός εισιτηρίου. Ακριβώς. Για να το δούμε στα αγωνίσματα. Άρα έχουμε τα αγωνίσματα καλώς. Ωραίο παιδί, νέο παιδί. Έχει και το reality με τη Μαργιαλένα. Τα μαμ. Μα οι καλοί casting που στείλουν καλά τέτοιες είδους ομάδες είναι ανάρπαστοι. Αυτά είναι ανάρπαστοι. Εσάς έτυχε ποτέ όσο ήσασταν μέσα στο παιχνίδι να σας πούνε, να καταλάβετε ότι κάτι πουλάει πάρα πολύ προς τα έξω και να σας πούνε να το ενισχύσετε? Όχι, σε καμία περίπτωση. Και οι δημοσιογράφοι δεν μας δίνουν καμία πληροφορία για το feedback του κόσμου ή το τι συμβαίνει έξω. Ούτε η καμεραμάν. Δηλαδή, ρωτάγαμε εμείς τι γίνεται έξω, πώς πάει το παιχνίδι, μας βλέπει κανένας. Ποιος είναι, ποιος προηγείται, ποιος έχει όλους τους followers στο Instagram, όλα αυτά. Αλλά κανένας δεν έλεγε τίποτα. Γι' αυτό είχαμε και την άγνοια και ήταν και λίγο πιο αυθεντικό μέσα σε εισαγωγικά το στο δικό σας. Ναι. Στους επόμενους. Όχι, όταν μαθαίνεις γενικά, παίρνεις μια άποψη ότι γίνεται έξω, χαλάει όλο το αυθόρμητο. Θα σου πω, για τους επόμενους έχει ακουστεί ότι είχαν δώσει συνθηματικά στις οικογένειές και στους φίλους, αν κερδίζανε έπαθλα επικοινωνίας, ώστε να τους δίνουν με συνθηματικές λέξεις το τι συμβαίνει έξω με τον εαυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Σ' αγαπώ. Όχι, ένα παράδειγμα. Λέει, παιδί μου, σ' αγαπώ πολύ κτλ. Το παιδί μου μπορεί να σήμαινε ότι. Πας καλά. Ή μπορεί να σήμαινε πρέπει να αλλάξεις κάτι. Α. Οπότε όλα αυτά τα μικροκολπάκια τα κάνανε στο δεύτερο παιχνίδι. Φανταστικό. Είναι καταπληκτικό. Κωδικοποιημένα μηνύματα που εννοείς με τη μάνα σου. Πώς λες, ας πούμε, άμα πάει κακά το ραντεβού, θα σου στείλω μήνυμα βροχή, μπομπρέλα, στείλε μου, πάρε με τηλέφωνο να φύγω. Ένα τέτοιο πράγμα. Έλα ρε, κάνω υπέροχο. Υπέροχο. Φοβερό. Δηλαδή το Survivor πλέον έχει γίνει επιστήμη. Δηλαδή οι επόμενοι που θα πάνε, όχι απλά θα είναι δασκαλεμένοι, θα έχουν κάνει διατροφή. Οι επόμενοι πρέπει να είναι με διαζύγιο που έχουν σκοτωθεί στο δικαστήριο. Ναι. Δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο. Ή μπορεί να βάλουν γαμπρό με πεθερά που έχει τσακωθεί. Αυτό το έχουν σκεφτεί, να γίνει και το μαλλιοβράσι. Ορίστε οι προτάσεις για την Ατζούν Μίδια, Τζορτζέλα μου. Σκέψου. Πάμε να δούμε όμως και δηλώσεις που έγιναν μετά το τέλος του χθεσινού τελικού. Μίλησε και η Μαργιαλένα, μίλησε και ο Τριαντάφυλλος και η μανούλα του Ηλία εδώ τη βλέπετε. Πάμε να δούμε τι είπανε.
Το χαρήκατε το γιο. Χαρήκαμε το γιο, χάρηκα και το Σάκη, χάρηκα όλα τα παιδιά, γιατί όλοι το αξίζουνε. Ήτανε πάρα πολύ κοντά ο Σάκης και ο Ηλίας. Άξιζε ο Σάκη, γιατί αθλητικός ο Σάκης ήτανε πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ηλίας ήτανε καλός, αλλά τελευταίως είχε λίγο πέσει. Αλλά από... μαζί του. Δεν είμαι αυστηρή, είμαι ρεαλίστη. Αυτό που βλέπω, λέω. Στεναχωρηθήκατε όμως που δεν βγήκε γιο σας. Κοιτάξτε, ένα μικρό τσικ το έχω. Δεν μπορώ να πω ότι α, τι ωραία. Χαίρομαι από τη μία. Θα ήθελα να το πάρει και ο γιος. Δεν λέμε έτσι. Θα σας πούμε συγχαρητήρια. Πώς νιώθετε. Συγχαρητήρια. Έλα μωρέ τώρα, τι το αποτέλεσμα μωρέ, το πήραμε απλά και είμαι πολύ χαρούμενος. Βγάλατε και τραγούδι, όλα καλά. Βγάλαμε τραγούδι με τον Ηλία, ναι, ο Ηλίας είναι πολύ καλός στα ροκ τραγούδια, είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Χαίρομαι πάρα πολύ που το τραγούδι αυτό που κάναμε στη ζούγκλα θα το πούμε. Σας άρεσε παιδιά? Και αρέσει τον κόσμο. Συγκριτική στιγμή με το παιδί σου πάνω στη σκηνή, σας είδε όλη η Ελλάδα. Ναι, ο Νικόλας. Τώρα δεν ξέρω θα πω σπίτι η Δήμητρα θα γίνει, επειδή όλη η Ελλάδα το παιδί. Τι από τώρα. Είναι φοβερός ο μικρός, έχει ταλέντο. Είσαι συγγνώματα. Πώς. Εγώ είπα πολύ καλά. Εγώ είπα πολύ καλά τα φιλαράκια. Ο Αλέξη και η Ελευθερία, εσείς το πάτε στον Πονηρό. Ο Καλίδης είπε ότι αποκάλυψες και κανένα δεν. Εγώ δεν είπα τίποτα όμως. Εγώ είμαι καλά φιλαράκια. Περίμενε, μου φεύγει. Τι γίνεται τελικά με την πρόταση, θα την έχουμε? Την πρόταση γαμού. Πού παριά θα γίνει. Παιδιά, μακάρι να γίνει. Εγώ ξέρω ότι μου έπαιγε να παντρευτεί ο Σάκης, θα τον παντρέψω. Ο Σάκης σήμερα μου είπε ότι θέλει να βρει και σπίτι κοντά σε μένα για να είμαστε μαζί συνέχεια. Είμαστε αδέλφια. Έκανα το παν. Εγώ και η ομάδα μου και οι φαν όλοι, όλο το φαν κλαμπ. Για να βγει ο Σάκης, συμφωνείτε? Η μαμά της Μαριαλένας δεν ήθελε να νικητής ο Σάκης. Πολλά φιλάκια στη μαμά της Μαριαλένας, να κοιμηθεί ωραία γλυκά σήμερα, αλλά το πήρε ο Σάκης, τι να κάνουμε. Μαριαλένα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να είμαι στη Διάτα, εννοείται. Θα ήθελα να ήμουν εγώ και ο Σάκης. Δεν θέλω να πω όμως. Τι θα γινόταν? Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δεν θέλω να πω ότι ο Ηλίας δεν το άξιζε σε καμία περίπτωση και ο Ηλίας είναι παιχταράς και το άξιζε. Ήσουν είσαι και θα είσαι το γούρι του. Έτσι φαίνεται. Τι να σου πω. Είμαι πολύ συγκινημένη, αλήθεια. Είναι καλύτερα για σένα ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τον στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό και από την αρχή μέχρι το τέλος. Εσύ το νιώθεις το ίδιο πράγμα για το Σάκη? Εννοείται πως το νιώθω. Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο όλο αυτό. Γι' αυτό και οι δύο έχουμε φτάσει ως εδώ. Οπότε ο ένας στήριξε τον άλλον, ο ένας βοήθησε τον άλλον και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το πήρε ο Σάκης και σήκωσε την κούπα του Survivor 2021. Αυτό ήθελα να σηκώσω. Σήκωσες και εσύ μαζί την κούπα όμως. Τη σηκώσαμε μαζί, ναι. Και όσο ο κόσμος και να ήθελε να δει πρόταση γάμου, εσείς είπατε τα λόγια σας, επικοινωνήσατε το τι συμβαίνει μεταξύ σας και όλα ακριβώς, καλά. Ακριβώς. Ποια πρόταση γάμου είπαμε, ρε παιδιά. Έτσι έλεγε ο Ντάφη, ότι θα σας παντρέψει. Ο Ντάφη είναι μια κατηγορία μόνος του. Δεν... Μαργαλένα, σε είδαμε να συγκινήσετε σήμερα στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου, μιλώντας για τον Γιώργο Λιβάνη. Ναι, εντάξει, συγκινήθηκα, είναι λογικό. Γενικά είμαι χαμένη, έχω έρθει. Βασικά ούτε 24 ώρες δεν έχω πάρει το κινητό μου και πραγματικά τα μηνύματα που έχω λάβει είναι άπειρα. Πολλά μηνύματα αγάπης, είμαι χαμένη, δεν ξέρω τι γίνεται ακόμα. Να ρωτήσουμε αν είσαι σε σχέση ή single. Ας το πρόσωπο. Είμαι single. Και το χαίρετε. Είμαι single, ρε παιδιά. Δεν είμαι σε σχέση, εννοείται. Αυτό που βλέπατε με το Σάκη στην τηλεόραση, αυτό ήταν. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Πράγματα και για τον Γιώργο Λιβάνη, αν θα θέλεις να μας απαντήσεις και γι' αυτό. Ναι, εγώ σίγουρα πρέπει να κάνω μια συζήτηση με τον Γιώργο, το είπα και σήμερα. Ενόχλησε κάποια δήλωση τη μητέρα σου? Όχι, γιατί η μαμά μου την ξέρω, ξέρω πώς τα λέει. Μπορεί να έχει παρεξηγηθεί λίγο από τον κόσμο, αλλά εγώ την αγαπώ και θα τη στηρίζω για μια ζωή. Τι ήθελε νικητή το Σάκη όμως, παρά το γεγονός ότι ήθελε μαμά μου. Εξήγησε εμάς γι' αυτό. Τίποτα, εντάξει. Τι να πω. Μαργαλένα, με τους γονείς του Σάκη Κατσούλη μιλήσατε εδώ που είναι? Δεν έχω προλάβει να μιλήσω, γιατί πραγματικά δεν έχω σταματήσει να βγάζω φωτογραφίες από την ώρα που ήρθα. Αλλά εννοείται πως θα μιλήσω με τους ανθρώπους, να χαίρεται το γιο τους, είναι ένα εξαιρετικό παιδί και εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Πού και πού με θυμάσαι? Τι να πρώτος
σχολιάζει, παιδιά. Εδώ πέρα θέλει άλλη μια εκπομπή για να ξεκινήσει από την αρχή να τα λε. Καταρχήν, ένα μεγάλο μπράβο στη μαμά του Ηλία, έτσι πως μίλησε, που αποδέχτηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου, ήταν ταπεινή. Μίλησε, φαίνεται ο Ηλία. Αντικειμενική γυναίκα. Αντικειμενική, αυτό. Όχι μόνο και φαίνεται και το ήθος του Ηλία από την οικογένειά του που έχει πάρει. Φαίνεται ακριβώς όλο αυτό που λέμε για τον Ηλία, ότι είναι ένα παιδί μεγαλωμένο με ήθος. Ισορροπημένο. Και ισορροπημένο, φαίνεται από πού προέρχεται. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους γονείς του και αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε τώρα στην Μαργιαλένα. Τι, στον Τριαντάφυλλο, τι να πω, από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Τριαντάφυλλος είναι παράγοντας πλέον. Και είχε δίκιο όμως. Είχε δίκιο, δεν το αποκάλυψε αυτός για την, για την ερωτική. Επέταξε το λίγο. Κοίταξε, ουσιαστικά επέταξε το σπίρτο και άναψε όλο στη φωτιά. Είναι τηλεοπτικός. Τι να καταλάβει ο Πάνος που δεν είχε την εμπειρία την ανάλογη με τον Τριαντάφυλλο να καταλάβει ότι πρέπει να το μαζέψει. Ο Τριαντάφυλλος αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι είναι, να λέει. Ο παρουσιαστής του Λιανού είναι έτσι κι αλλιώς. Πολύ εύκολα με τον Κώστα Παπαδόπουλο, βέβαια βοηθώ. Παράγοντας πλέον και μάνατζερ. Η Μαργιαλένα απάντησε σε όλα. Είπε για την μαμά της που τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Παντού. Αρκετά στις τηλεοπτικές εκπομπές. Και έκριθμη. Έχει, εντάξει παιδιά, μία μάνα τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε τι κρύβεται από πίσω. Αγαπάει το παιδί της, εντάξει, τα λέει και μέσα από την ψυχή της. Το κίνητρο της μάνας πάντα είναι αγνό και δεν υπάρχει ούτε δεύτερη σχέση. Δεν έχει δόλο η μάνα. Όχι και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία τηλεοπτική εμπειρία. Σωστό. Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λες θα τα πω όπως τα νιώθω. Το καλύτερο είναι να μην βγαίνεις να τα πεις όπως τα νιώθεις όταν δεν έχεις τηλεοπτική εμπειρία, να καθίσεις στο σπίτι σου να κάνεις μία μακαρονάδα. Αλλά καταστρέφεις πολλές εκπομπές αυτή τη στιγμή άμα δίνεις τέτοιες οδηγίες. Τα λέει με αγάπη η γυναίκα και φαίνεται μα αυτό μόνο το πράγμα, με αγάπη για το παιδί της. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε δόλος ούτε καμία δεύτερη σκέψη. Ναι, αλλά παρεξηγείται από άλλους. Από άλλα μυαλά όμως, πονηρά και περίεργα παρεξηγείται. Μα... Και είδες το παιδί της. Δεν την παρεξηγώ γιατί ξέρω ρε παιδί μου τη μαμά μου ότι είναι λίγο έξω από τα δόντια. Γιατί να παρεξηγηθεί. Άλλοι μπορεί να παρεξηγιόταν. Έλεγε ρε μάνα, περίμενε. Μπήκα εγώ εκεί μέσα και βγήκε εσύ στα κανάλια και έλεγε το ένα και να διαχειριστώ την εικόνα μου και το άλλο. Γιατί βγαίνει και τα λες αυτά. Εγώ αυτό θα το έκανα πάντως. Δηλαδή θα την έλεγα τη. Θα είπε και η Μαργιαλένα παιδιεύτες νομίζω ότι. Θέλω να τις απαγορεύσω πια να βγαίνει οπουδήποτε. Μα τώρα τι! Αλλά χαριτολογώντας αισθάνομαι ότι το είπε. Μεταξύ αστείου και σοβαρού. Χαριτολογώντας μεταξύ αστείου και σοβαρού. Να χαίρεται το κορίτσι της, όλοι οι γονείς που είδαμε εκεί να χαίρονται τα παιδιά τους, συγχαρητήρια και στο Σάκη. Να χαρεί τη νίκη του, να χαρεί τα χρήματα που κέρδισε, το έπαθλό του και όλα καλά από εδώ και πέρα. Περιμένουμε να δούμε με αγωνία το επόμενο survivor. Αν γίνει All Star survivor, θα πας. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί όχι, ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, άμα ρωτήσει όλου του παίχτε, α πούνε, ναι, θα ξαναπήγαινα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά για ένα περίεργο λόγο είναι θυστικό το παιχνίδι. Αν σου έλεγε Ευρυδίκη, Κωνσταντίνε μου, δεν θέλω, βρε παιδάκι μου, να πα, μην με αφήσει πάλι μόνη. Κάτσε λίγο, πέντε μήνες θα λείψω, θα έρθω. Εντάξει, μπορεί να είναι και η Ευρυδίκη στο Star. Σωστό και αυτό. Ναι, σωστό και αυτό. Ήταν εκεί love story τώρα. Εγώ το έχω πει, αν πήγαινα ποτέ, θα ήθελα να είμαστε σε διαφορετικές ομάδες για να αποφύγουμε όλο αυτό το κομμάτι που είδαμε τώρα με το Σάκη και τη Μαργιαλένα. Εντάξει, το τέλος θα γίνει ενώ πάλι μαζί θα σας ξέρουμε ήδη. Υπάρχει πολλή ένταση εκεί μέσα και γενικά όλα που πηγενθύνονται μπορεί... Γιατί μας καταστρέφει το project, Χριστιανέ μου. Μπορεί μια σχέση να την απογειώσει, μπορεί να την καταστρέψει όμως. Είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, χωρίς πλάκα. Κωνσταντίνε μου, δεν θα σε ρωτήσω για τα τηλεοπτικά σου, γιατί φαντάζομαι ότι για την ώρα είναι όλα σε μία αναμονή. Είναι όλα σε μία αναμονή, είμαστε σε καλό δρόμο είμαστε, γενικά σε όλα. Καλό. Σε καλό δρόμο και ευχόμαστε από το Σεπτέμβρη να σε απολαμβάνουμε και πάλι στους δέκτες μας. Πες μου τι άλλο κάνεις και σε τι φάση επαγγελματική σε πετυχαίνουμε. Ασχολούμαι ανέκαθεν με τη γυμναστική, πλέον από άλλη σκοπιά, δεν κάνω πλέον... Δεν δουλεύω σε γυμναστήριο όπως δουλεύω παλιά. Έχουμε φτιάξει μια fitness πλατφόρμα, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Δίνουμε ολιστικές λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν το σώμα τους και να προσέξουν την υγεία τους. Η αγαπημένη Νεφέλη, άμα μου βάλει από κάτω λίγο το σύνδεσμο, όποιος θέλει να μπει μέσα. Α, το γράφει πάνω, fitpal.gr. Σωστά. Fitpal.gr. Όποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες μπαίνει εκεί. Οι υπηρεσίες μας είναι personal training, προπονητικό πλάνο, διατροφικό πλάνο και πλέον. Μαγειρεύουμε τη δίαιτα για εσάς και τη φέρνουμε στην πόρτα σας φρεσκομαγειρεμένο, θερμιδομετρημένο, όπως πρέπει να είναι ένα φαγητό για να κάνεις αυτόν τον στόχο που θέλεις να πετύχεις. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ να σας πηγαίνουν όλα μακάρι, καλά μακάρι. Και όπως τα ονειρεύεστε. Μέσα από την καρδιά μου, καλοκαιράκι, διακοπές. Τώρα θα γυρίσετε λίγο νησιά. Θα γυρίσουμε λίγο νησιά. Θα πάμε, έχουμε ένα ωραίο προγραμματάκι μέσα στον Ιούλιο και από Αύγουστο ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Τα φιλιά μας και στο Ευρυτικάκι σου το όμορφο. Να είστε καλά. Τη Διονυσία να τη χαιρετήσω τώρα ή την κρατήσουμε λίγο ακόμα. Θα κάτσεις, Διονυσία. Ναι. Θα κάτσεις.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς και τη Διονυσία. Όταν θα πας στο All-Star θα παίρνω τον πατέρα. Και θα πάμε τα μαγειρικές και έχουμε και η Ιωάννα Λίλη σήμερα καλεσμένη και διάφορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διευθύντρια του Gossip TV. Σε διαβάζουμε, σε εμπιστευόμαστε πάρα πάρα πολλά χρόνια για την ενημέρωσή μας. Μην πεις πώς. 12 τα πάμε. 12 εκεί, γιατί έχουμε και παρελθόν. Έχει και παρελθόν. Δεν έχουμε από κοντά τη Διονυσία γενικά. Έτσι πρέπει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα μας ξαναέρθεις μες το καλοκαίρι. Βέβαια και θα σε ξαναέρθω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, μαγειρεύουμε, συζητάμε, τα λέμε. Όλα θα είναι υπέροχα εδώ, θα περάσουμε καταπληκτικά. Μείνετε κοντά μας. Πολύ πολύ λίγο. Και σήμερα μαγειρεύουμε σουφλέ με κιμά και ωραία τυριά. Και λάχανο. Και λάχανο. Είναι βασικό συστατικό της σημερινής συνταγής στο λάχανο. Κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι κάτι παρόμοιο δεν έχει κανένας δοκιμάσει. Όχι, σουφλέ με λάχανο δεν έχω και δεν έχω ξανακούσει κιόλας. Ο κιμάς εννοείται υπερτερή. Το λάχανο δίνει ένα άλλο δάκομο, ένα άλλο εσάνς. Είναι μια εξυπνάδα, στο πούμε. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, αντί για μακαρόνι βάζεις λάχανο. Όχι, το σουφλέ δεν αναγκαστικά να έχει μακαρόνια. Έτσι, το σουφλέ είναι η διαδικασία ψησίματος στο φούρνο, το οποίο περιέχει μία λιπαντική ουσία, μία λιπαρή ουσία. Συγγνώμη. Επειδή έχει μία... Επειδή και εσύ όπως μου πάει. Λοιπόν... Από μία λιπαρή ουσία και όπως ουσούμε κρέμα γάλακτος, βούτυρο και αυγά. Και έχω φτιάξει μία σάλτσα λοιπόν από ζωμό και αυγά και θα ψηθεί μέσα εκεί το φαγητό μας. Βγήκες εχθές το βράδυ. Βγήκα, έπιζα μπάλα και έχω φάει τόσες κλωτσιές εχθές. Α, γι' αυτό. Που δεν μπορώ να σταθώ πραγματικά, δηλαδή και που είμαι όρθιος, πάλι καλά. Αλλά διάθεση πάντα ανεβασμένη. Πάμε να ξεκινήσουμε, Γιώργη μου. Και νομίζω ότι είμαστε δυνατοί. Καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε σιγά σιγά σταθερά στην καλοκαιρινή μας εκπομπή εδώ πέρα στο Open TV. Έχω έρθει με σούπερ συνταγή σουφλέ με μοσχαρίσιο κιμά, λάχανο και μοτσαρέλα. Πρέπει να τη δεις, πρέπει να τη φτιάξεις. Αν, και εσύ πρέπει να ξεκινήσεις βασικά. Και όσο σε βλέπω προκολουθείς, θα ξεκινήσω εγώ σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τα υλικά για να μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν όλοι μαζί αυτό το υπέροχο και νόστιμο φαγητό. Θα χρειαστούμε 2 κιλά μοσχαρίσιο κιμά. Θέλουμε να έχει λίγο το παχάκι του, δηλαδή μην πάρετε άπαχο. Πάρετε από ένα μέρος του κιμά το οποίο να έχει λίπος για να δώσει πιο πολύ γεύση στο φαγητό. Και με 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, τα οποία θα προσθέσουμε στον κιμά. Και με λίγο κόκκινο ή λευκό κρασί αναλόγως θα γίνει μία σύβραση. Το λάχανο, το οποίο το έχουμε τρίψει, θα το κάνουμε ξεχωριστά, δηλαδή σε μία κατσαρόλα θα βάλετε λίγο λαδάκι και θα αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει. Ώστε να... Γιατί είναι πιο σκληρό, έτσι το καταλαβαίνετε. Καλά, έχει γίνει εδώ πέρα. Ελικοδικό. Διαστημόπλιο. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν. Θα αρωματίσουμε με λίγο φρέσκο θυμάρι. Ταιριάζει πάρα πολύ στο κιμά, εννοείται. Και θα κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία σάλτσα για να ψηθεί μέσα στο φούρνο. Με μισό λίτρο περίπου ζωμό κόντας. Ένα ποτήρι δηλαδή, υπολογίστε. Και 3 κρόκους αυγών. Και εννοείται θα πάρει την κρούστα από το τυρί, από τη μοτσαρέλα που έχω επιλέξει σήμερα για να φτιάξουμε. Λοιπόν, το φαγητό θυμίζει λαχανοντολμά. Λαχανοντολμάδες. Ναι. Καλό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βάλα και τα γκάζια μου φουλ. Έχω ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά να μαλακώνω το λάχανο. Βλέπετε ότι έχει πάρει μια βράση. Θα το βάλετε πολύ λίγο ελαιόλαδο και λίγο νεράκι και απλά κλείστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά. Σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να χάνει τον όγκο του και να γίνεται μαλακό. Όπως θα φτιάξετε λοιπόν τους λαχανοτολμάδες, που θέλει γύρω στα 40 λεπτά, έτσι. Πρέπει να μαλακώσει το λάχανο. Είναι πολύ βασικό. Και σε μια άλλη κατσαρόλα δίπλα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, όπως έχω ήδη ξεκινήσει εγώ, να σοτάρουμε απλά το κιμά. Το κρεμμύδι θα το βάλουμε στην ουσία ομό.
θα σοτάρουμε σε πολύ λίγο ελαιόλαδο ντόγκιμα. Θα αρχίσει αυτό, θα κατεβάζει τα υγρά του και θα ψήνεται μέσα σε εισαγωγικά στο λίπος του. Αυτό είναι και το κόνσεπτ. Θα πάω λοιπόν και τα κρεμμυδάκια μου, αφού έχω κάνει ήδη τις δύο βασικές μου προετοιμασίες, που είναι να μαλακώσει το λάχανο και να σοταριστεί ο κιμάς. Είναι πολύ βασικό. Και ανάλογα. Οπα, γιατί παλατζάρι. Και ανάλογα τι έχετε και στο ψυγείο, εγώ έχω φρέσκο κρεμμυδάκι. Θέλω να είναι στην ουσία αυτό το βασικό μου συστατικό όσον αφορά την ένταση. Το κρεμμύδι μέσα. Τώρα, εγώ που δοκίμασα μαζί με το κιμά, καταλαβαίνεις το κρεμμύδι και του πάει πάρα πολύ. Ισχύει. Δεν του συνδυνίζει λίγο λαχματζούν. Δεν ξέρω αν το έπαιρνε ποτέ το λαχματζούν. Έχεις δίκιο. Που είναι βασικό ο κιμάς με το κρεμμύδι. Το ψιλοκόβω, δηλαδή σε κυβάκια, μπρινουάζ, αναλόγως βέβαια πώς μπορείτε και εσείς να το κόψετε. Αλλά όσο πιο μικρό, τόσο καλύτερο, γιατί δεν θα το σοτάρουμε. Δεν θα μαλακώσει και δεν θα μαραθεί αν είναι σε πολύ μεγάλα κομμάτια. Θα κλάψουμε τώρα με το κρεμμύδι. Συνήθως, ναι. Κλαίμε άμα βγάλουμε την. Από πίσω, όπως λέγεται, το κοτσάνι του κρεμμυδιού. Αυτό με το κόψεις, εκεί ξεκινάει η κλάψα. Τα έχω λοιπόν εδώ πέρα, τα ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα και θα ανακατέψω. Θα πάρει το η γεύση από το κρεμμύδι, έχουμε τη γεύση του κρεμμά και έχουμε και το λάχανο. Λοιπόν, έτοιμα. Και ξεκινάμε τη σύνθεση λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα. Σε λιγότερο 5 λεπτά, ρε παιδί μου, πόσο πιο γρήγορο να γίνει, έχουμε σχεδόν έτοιμο το φαγητό. Παίρνουμε λοιπόν το κρεμμά, θα το ρίξουμε μέσα το λαχανάκι. Στο λαχανάκι. Το βάλω στην άκρη. Ένα πολύ γρήγορο ανακάτεμα. Έχουμε βράσει το κιμά στην ουσία με το κρασί, έτσι. Και έχουμε βάλει και αλάτι και πιπέρι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Μπορείτε να βάλετε βέβαια τα δικά σας μπαχαρικά, όπως κίμινο που έβαλα και χθες. Μπορείτε να βάλετε σκόνη σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε μπαχάρι. Ανάλογα πώς τρώτε εσείς το κιμά. Τελειώσαμε. Βάζουμε. Και η σάλτσα πριν βάλω να το ψήσω είναι η πολύ γνωστή σε όλους σάλτσα που κάνουμε με την κρέμα γάλακτος και τα τρία αυγά. Εγώ, για να αποφύγω τα περιττά λιπαρά. Δεν θα βάλεις κρέμα γάλακτος. Δεν θα βάλω κρέμα γάλακτος. Θα βάλω το ζώο. Και γιατί μπορεί να το βαρύνει κρέμα γάλακτος, Γιώργο, ενώ το φαγητό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι ελαφρύ και δεν έχει. Είναι καλοκαιρινό, ωραίο φαγητό. Δεν έχει πολλά λάδια καμένα που λέμε και στις κουζίνες. Όχι, δηλαδή το τρως πολύ ευχάριστα και τώρα με την τόση ζέστη που δεν θες πολύ βαριά φαγητά. Ακριβώς. Και εδώ πέρα έχω βάλει το ζωμό μου. Βάζει στα βουλάκια σου, βάζει μόνο τους κρόκους αυγών. Μόνο τους κρόκους. Βάζω σιγά σιγά το ζωμό, το οποίο έχω φτιάξει κότας. Έχω φτιάξει βασικά. Είναι κύβος, έτσι. Θα ανακατέψω με το πιρουνάκι. Έλα. Ό,τι θα κάνατε με τις σάλτσες με την κρέμα γάλακτος. Οι νοικοκυρές που φτιάχνουν τέτοια φαγητά ξέρουν ακριβώς. Εμείς οι δηλαδή αυτή τώρα τη στιγμή ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Απλά αντικατέστησα την κρέμα γάλακτος με ζωμό. Το οποίο τι είναι γευστικός, είναι έντονος και είναι ό,τι χρειάζεται. Ναι, δίνει ωραία γεύση. Θα ρίξω από πάνω. Και εγώ βάζω κύβο για να μην έχω πολλά αλάτια. Θες για να το φας αυτό ομό. Θέλω 10 ευρώ, μην μου φτάνουν. Ίσα ίσα τη βενζίνη για τα αμάξι να γυρίσω. Αυτό λοιπόν, αυτή η σάλτσα θα δέσει το φαγητό μέσα στο φούρνο, αλλά είναι σημαντικό να το βάλετε σε χαμηλή φωτιά. Μην το βάλετε σε πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, γιατί θα ψηθεί το αυγό και θα γίνει σαν ομελέτα. Ρίχνω και τη μοτσαρέλα. Είναι το ιδανικότερο τυρί για γρατινάρισμα. Είναι το ιδανικότερο τυρί για να μπει στο φούρνο. Φανταστικό, φανταστικό. Και νομίζω ότι τελειώσαμε. Καταπληκτικά. Φούρνο και κάνει φοβερή, λοιπόν, φανταστική κρούστα. Το φίλο μου εδώ να το βάλει. Έλα. Στο η γνωστή δουλειά του Άρη. Να βάζει. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Άρεσε. Αν θέλετε και έχετε απορίες, ακολουθήστε με τώρα στο Instagram. Γιώργος Πορφύρης. Περιμένω να δω το έτοιμά σου. Δείτε αργότερα τη συνταγή στο tv5.gr. Αυτά από μένα. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε και αύριο. Τώρα εμείς θα πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Μας περιμένει το σοφάκι μας, το γλυκό και το όμορφο, σε ένα πολύ περίεργο σπίτι. Και όταν λέω πολύ περίεργο σπίτι, μιλάω για ένα πολύ περίεργο σπίτι, Σοφία. Πολύ καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο ανάποδο σπίτι. Βρίσκομαι εδώ με το διαχειριστή του άνω-κάτω, έτσι δεν λέγεται. Μάλιστα, το... Μάλιστα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι η εταιρεία μας, λέγεται Άνω Κάτω Greece 2010, η οποία έφτιαξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το ανάποδο σπίτι. Η εταιρεία μας έχει φτιάξει άλλα 10 στον κόσμο, στην Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Καζαχστάν, και τώρα ήρθαμε στην Ελλάδα και έχουμε σκοπό να πάμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, ώστε να φτιάξετε ένα τόσο περίεργο σπίτι? Η ιδέα ήρθε στον επιχειρηματία, τον Πολωνό, τον κύριο Μάρεκ, ο οποίος είναι φίλος και το έχει φτιάξει τον πρώτο το 2010. Και μετά έφτιαξε και τα άλλα και είχαν μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη εκεί που έφτιαξε. Και μετά εγώ, λόγω την φιλία μας, τον έμπισα να ανοίξουμε στην Ελλάδα μια ελληνική εταιρεία. Και όπως σχεδόν όλος ο κόσμος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα, και τον έμπισα και ήρθε. Σοφία. Το σπίτι αυτό είναι κατάλληλο για να το επισκεφτούν παιδάκια, σωστά? Βεβαίως, από μωρά. Και μωρά ήρθαν εδώ με γονείς, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Εννοείται και τα παιδάκια. Ναι, Ελένη, μου σ' ακούω. Θέλω να ρωτήσεις, όταν λέμε ανάποδο, δηλαδή οι πόρτες είναι ανάποδα, τα παράθυρα είναι ανάποδα, τα κρεβάτια είναι ανάποδα, η κουζίνα είναι ανάποδα. Γιατί θέλετε να πάμε. Ναι. Να πάμε λίγο στο παιδικό δωμάτιο να δείτε. Βεβαίως να πάμε. Ελάτε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πάντως μέσα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, δείτε εδώ. Πολύ ωραίο. Έλα. Κοίτα εδώ την παιδική πολυθρόνα που είναι ανάποδα. Και πώς το τραπεζάκι. Πρέπει να μπορείς στην Παρίσι το παιδικό. Να μείνεις εκεί. Δεν μπορεί να καθίσει κανείς. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, δεν μπορεί, γιατί κοιτάξτε, εκτός ότι είναι φτιαγμένα όλα ανάποδα, νεροχύτη, κουζίνα, ψυγείο, μπάνιο, το λεκάνι της τουαλέτας κτλ. Όλα ανάποδα. Εκτός από αυτό, έχει το σπίτι, είναι φτιαγμένο με τρόπο που παίρνει μια κλίση, μελετημένη βέβαια, δεν είναι έτσι. Αυτή τη κλίση κάνει τον άνθρωπο να νιώθει μια ζάλη, όμορφη ζάλη όμως, και νιώθεις ότι ο νόμος της βαρύτητας το έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει με τον νόμο της βαρύτητας. Γι' αυτό σας ποτάκα της εταιρείας μας που έχουμε βγάλει στον αέρα, ότι ο νόμος της βαρύτητας εδώ έχει άλλη διάσταση. Εγώ για να καταλάβω δηλαδή, λίγο. Είχαμε επισκέπτες πιλότοι και είχαν θέμα. Μου είπαν ότι περαχτήκαν. Να λίγο. Καταλάβω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πιλότος φίλος του. Σοφία μου, σε αυτές τις καρέκλες κάθεσαι. Αν είσαι στο διάστημα. Το σπίτι είναι χρηστικό, είναι λειτουργικό. Δεν μπορείς να κάνεις. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Μήπως είναι πιλωτικό σπίτι για σπίτι στο διάστημα. Εμείς τώρα είμαστε στο ταβάνι. Εμείς πατάμε το ταβάνι τώρα. Στην ουσία, εμείς στο ταβάνι. Δηλαδή, αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα και θα φαίνεται το σπίτι από την καλή και εμείς θα ήμασταν σαν κρεμασμένοι στο ταβάνι. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Δεν βλέπετε τα πλάνα μας. Είναι κατοικήσιμο. Δεν είναι κατοικήσιμο όμως αυτό το σπίτι. Αυτό εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μου τη γύρισε την κάμερα και τον αν ήταν από την καλή, είναι κατοικήσιμο γιατί είναι πραγματικές διαστάσεις σπίτι. Είναι πραγματικές διαστάσεις σπίτι. Αν ήταν από την καλή, ναι, βέβαια. Μπορεί κάποιο να κατοικήσει άνετα. Τώρα όμως που είναι θέλω να πω, δεν είναι σπίτι για παιχνίδια ή για κούκλες. Είναι για ανθρώπους που μπορεί να ζήσουν άνετα εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω ένα περιστατικό, με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνω. Πριν λίγο, όταν ήρθαμε, ήταν ένας κύριος εδώ από την Κρήτη, ο οποίος ζήτησε εδώ στον διαχειριστή. Η γυναίκα το θέλει, λέει, να φτιάξει στα Χανιά ένα εξοχικό ανάποδο. Και ζητάει από την εταιρεία μας να πάμε να το φτιάξουμε για να μείνουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς κοιμάσαι σε αυτό το σπίτι. Στο ταβάνι. Μπορούμε να βάλουμε στο δίθεν ταβάνι παρόν πάτωμα, κρεβάτι και κοιμόμαστε. Α, είναι δίθεν ταβάνι, δίθεν κρεβάτι, δίθεν πολυθρόνα. Εμείς τώρα πατάμε στο ταβάνι ακριβώς. να σας πω κάτι, έχετε από μένα θα σας προσκαλώ να έρθετε από κοντά, γιατί όσο και να σας δείξουμε μέσω κάμερα και μέσω τα λεγόμενά μας, αν δεν έρθετε από εδώ και να το ζήσετε, δεν θα. Είναι εμπειρία που αξίζει. Είναι εμπειρία που και πολύ κοντά μας, εδώ στο Πικέρμι. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφάκι. Οπότε πρέπει μουγλικό. Να έρθετε, παιδιά, να το ζήσετε. Ελπίζομαι ότι όταν θα επετραπούν οι σχολικές εκδρομές θα φέρουμε χαρά επιπλέον για τα άλλα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και θέλω να φέρετε και το Γιώργο κάτι, ότι τα εισιτήρια είναι... Τα εισιτήρια είναι 5 ευρώ για τους μεγάλους και 4 για τους μικρούς. Ωραία. Και να φέρετε και τον Γιώργο Μαζονάκη. Ελένη, μου ευχαριστούμε πολύ. Φυλάκια. Τα ίσια ανάποδα τα βλέπω όπου πάω. Ναι, το έχει τραγουδήσει. Τα ανάποδα ίσια. Μπράβο, ναι. Τα έχω ακούσει, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, για να πάω εγώ σιγά-σιγά προς το βίντεο wall, γιατί έχουμε τον Γρηγόρη, τον Μπουζιό εδώ κοντά μας. Δεν έχει ίσια, δεν έχει ανάποδα. Καλημέρα. Το σκεφτόμουν και εγώ το τραγούδι και λέω δεν γίνεται να μην το βάλουμε. Δεν είναι το τραγούδι του σπιτιού. Εντάξει, ήταν λίγο πρόεδρο σε δισαϊκού η κατάσταση με το τι γίνεται με αυτό το σπίτι. Εγώ, παιδιά, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι γίνεται με αυτό το σπίτι. Είναι για φωτογραφίες. Είναι για φωτογραφίες. Όχι, παιδί μου, μένεις. Δεν μένεις, νομίζω. Δεν μένεις. Πληρώνεις εισιτήριο και πας και βάζεις φωτογραφίες. Όλα τα πράγματα είναι ανάποδα. Μένεις. 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 Αλλά κοιμάσαι ανάποδα.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Ή δεμένος στο ταβάνι πάτωμα ή κάτι. Εντάξει, είναι λίγο κίνκι αυτό τώρα. Αλλού το πας. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, καλή αρχή και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε τα ξημερώματα Κόπα Αμέρικα, πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Περού. 1-0 η Σελεσάο πέρασε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, η οποία διοργάνωση μεταδίδεται αποκλειστικά από την τηλεόραση του Open. Θα δούμε τον γκολ που πέτυχε η Βραζιλία. Από πολύ ωραία ενέργεια του Νεϊμάρ έστρωσε την μπάλα στον Πακετά. Λούκας Πακετά. Δεν έχει καμία σχέση με τον Πακετά στη Θεσσαλονίκη. Φέρνει τα πράγματα, τα delivery. Λούκας Πακετά, Βραζιλιάνος. Επιθετικός, πολύ ωραία ενέργεια του Νεϊμάρ και το 1-0 το οποίο έκρινε την αναμέτρηση. Απόψε έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, πάλι απευθείας μετάδοση από το Open. Απόψε, ξημερώματα Τετάρτης, 4 η ώρα, σε περιγραφή του Μανώλη Σουακάκη, Αργεντινή-Κολομβία. Ωραίος αγώνας και αυτό. Ωραίος αγώνας, Λιονέλ Μέση. Όλοι θέλουν να περάσει η Αργεντίνη για να έχουμε τελικό τα ξημερώματα της Κυριακής. Βραζιλία-Αργεντίνη. Βραζιλία-Αργεντίνη. Αυτό είναι το που θέλουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε ανθρώπους που κάνουν διακοπές. Βασίλης Πανούλης, Νίκος Ζήσης. Οι οποίοι βλέπουμε εδώ με τα παιδάκια τους. 10 παιδιά παρακαλώ, 6 η οικογένεια Σπανούλη, 4 η οικογένεια Ζήση. Κατασκήνωση. Για να πας θέλει πούλμαν, δεν είναι. Κατασκήνωση κανονικά. Είδαμε και τον Νίκο Ζήση και οι δύο τερμάτισαν την καριέρα τους στο μπάσκετ πριν από λίγο καιρό. Πολύ πολύ όμορφη η κυρία Στουφή, η γυναίκα του Νίκου Ζήση. Και πολύ εδώ... ωραίες οικογένειες και ο φίλος μου ο Γιάννης Μπουρούσης. Σωστά, προστέθηκαν και το Χριστινάκι μου που είναι καταπληκτικό κορίτσι. Εδώ, δείτε δύο ωραίες γυναίκες. Χαρούμενες γυναίκες, κάνουν τις διακοπές τους. Να είναι καλά να χαρούν το καλοκαίρι τους. Και να κλείσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πολύ σωστά. Που διάβασα για ένα πρόστιμο που του επιβλήθηκε, γιατί απαγορεύεται το coaching στο Wimbledon. Ναι, στο τένις δεν επιτρέπεται την ώρα που παίζεις να παίρνεις οδηγίες από την κερκίδα, είτε είναι αυτός ο προπονητής σου, είτε είναι ο πατέρας όπως ήταν στην περίπτωση του Στέφανου. Έχει τιμωρηθεί και άλλες φορές ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ πάντα. Αναλόγως. Αναλόγως στο τουρνουά. Τώρα στο Wimbledon δεν τα πήγε και καλά. Ο Στέφανος αποκλείστηκε πολύ νωρίς την διοργάνωση. Γρηγόρη, πώς είναι η διαβάθμιση των ποινών? Ακριβώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση, έχει να κάνει με το τουρνουά. Δηλαδή, στο Wimbledon είναι 3.000 ο λογαριασμός για το coaching. Εγώ δεν το ξέρα καν ότι ισχύει αυτό. Ναι, δεν επιτρέπεται να παίρνει οδηγίες. Γι' αυτό και πολλές φορές αποφεύγουν οι αθλητές, οι ταινίστες να κοιτάνε στην κερκίδα. Και τώρα ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά που είναι και έντονος, που είναι λίγο έκριθμος, καταλαβαίνεις ότι είναι αδύνατο να μην δώσει οδηγίες στο γιο του. Εντάξει, θα του πει κάτι. Ναι, θα συνεννοηθείς με τα μάτια, αλλά προσπαθούν να το αποφεύγουν. Αλλά αν πληρώνεις 3-3-3-5, δεν συμφέρει, οπότε κάποια στιγμή το σταματάς. Εντάξει, ανάλογα γιατί παίρνεις όμως. Μικρό ποσό είναι. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σε ξαναδούμε. Αμέ. Ωραία. Εμείς λοιπόν θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε, δεν ξεχνάτε το καταπληκτικό μας, φανταστικό, υπέροχο αυτό λευκό αυτοκίνητο που περιμένει υπομονετικά να γίνει δικό σας. Αυτό το καταπληκτικό Ford Puma, η έκδοση ST-Line 1000 κυβικών με 125 άλογα θα έρθει στα δικά σας τα χέρια και θα το χαρείτε, θα απολαύσετε τις βόλτες σας και θα ταξιδέψετε όπου εσείς επιθυμείτε. 14999 τηλεφωνείτε πολλές φορές, πολλά τηλέφωνα, γιατί όσες περισσότερες φορές τηλεφωνείτε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να το κάνετε δικό σας. Αν δεν θέλετε όμως να τηλεφωνήσετε, εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε. Γράφετε Open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μια αποστολή στο 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω με μια πολύ ωραία γυναίκα, Θεσσαλονικιά, κουκλάρα φανταστική, μανούλα, ένα πολύ γλυκό άνθρωπο, την Ιωάννα Λίλη που είναι στην παρέα μας εδώ στο Open από τη νέα σεζόν. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Είναι ένα κορίτσι χαρά της ζωής. Είναι δροσερή, είναι πολύ όμορφη, είναι μια καταπληκτική μανούλα. Έχει μια πανέμορφη οικογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τη συναντάω μετά από πολλά χρόνια που έχω να τη δω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Ιωάννα Λίλη και είναι σήμερα στο καλοκαίρι νότ.
αγάπη μου γλυκιά. Τι κάνεις? Στον αέρα τα πενταχτά μας είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Ναι, αλλά και εγώ μπορώ να πω το ίδιο για σένα και το επαυξάνω κιόλα. Είσαι μια κούκλα. Καλή αρχή σου εύχομαι και σε όλη την ομάδα σου. Ευχαριστούμε. Είστε εξαιρετικοί και θέλω αστέρι. Να πούμε και τις δικές θέλω όμως και το δικό σου κομμάτι, ρε παιδάκι. Ποιο, έχω χαρά και πάω. Θέλει, εγώ χαρά και πάω το κορίτσι μου το χαρούμενο. Έτσι είμαστε εμείς. Έτσι, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη. Χαρούμενοι άνθρωποι. Τι κάνεις? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που είσαι εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου η χαρά που σε έχουμε στην παρέα μας. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε εδώ πολλά χρόνια. Όντως. Από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρέπει να, να έχω να σε δω. Εγώ πάλι νιώθω ότι έχεις ρίξει μαύρη πέτρα στη Θεσσαλονίκη. Έρχεσαι. Ανεβαίνω συνέχεια. Δηλαδή μια φορά το μήνα σίγουρα είμαι ένα Σαββατοκύριακο πάνω. Να δω τους δικούς μου. Έχω να σε δω από τότε που έκανες την εκπομπή στο TV Μακεδονία. Ναι. Που είχαμε βρεθεί με την φίλη μας την Πολυξένη και κουμπάρα μου. Πόσο καιρό έχει περάσει. Πόσα χρόνια. Και πώς περνάνε τα χρόνια γενικώς. Ιωάννα, 4-5 χρόνια. Μην το θυμίζουμε όλη την ώρα και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Καλύτερα. Πες μου λίγο ότι για τα τωρινά, να μιλάμε τώρα για, για το επί του παρόντος και για τα μελλοντικά. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Ναι. Ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στο Open, την πρόκληση. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που θα απολαύσουμε από τη νέα σεζόν. Λοιπόν, να σου πω, Ελένη μου, ένας κύκλος κλείνει είτε αργά είτε γρήγορα και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αισιοδοξία. Και πιστεύω ότι έχω αποκομίσει πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες, πολύ ωραίες συνεργασίες, γνώρισα πολύ όμορφους ανθρώπους και είχα την τιμή, λοιπόν, και τους ευγνωμονώ τον καθένα ξεχωριστά που μπόρεσαν να μου αφηγηθούν, μιλάω τώρα για το παλιό το project που ήμουν πάλι εδώ το 2019, το Revenge Body. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν μου εξήγησε και μου εξιστορούσε τη δική του ιστορία και πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο νοσταλγώ γιατί... Όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν λοιπόν μια πρόκληση αυτή που πέρασε και μια νέα πρόκληση ξεκινάει. Κλείνω το μάτι λοιπόν έτσι τσακίρικα στη νέα πρόκληση αυτή που μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Ξανά εδώ στο πολύ ωραίο κανάλι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν αγκαλιάσει. Και η Κική Σιλμπεστριάδου και η Μαρία Ισαγανά και ο Κλοντιάν. Εδώ έχω υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους συνεργάτες εξίσου. Και είμαι πολύ βαθιά ευγνώμων. Έχουμε ξεκινήσει εχθές, λοιπόν. Α, ωραία. Η παρθενική, λοιπόν, η εγγραφή που έγινε εχθές. Και σήμερα, αδιάκοπα και ασταμάτητα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολύ ωραία γυρίσματα, πάλι λοιπόν ωραίους ανθρώπους και είναι μεγάλη μου χαρά να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διακριθεί, έχουν ξεχωρίσει, τους θαυμάζουμε τον καθένα ξεχωριστά. Είναι και... όλοι αθλητές. Στον πρώτο κύκλο υπολογίζουμε να είναι περισσότεροι αθλητές. Ανθρώπους δηλαδή που έχουν διαπρέψει, έχουν προσφέρει πράγματα στην Ελλάδα, έχουμε χαρεί μαζί τους, τους έχουμε θαυμάσει, τους θαυμάζουμε. Και είναι ευκαιρία να αναπτύξουν και να δείξουν και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς τους που είναι πραγματικά νομίζω γοητευτική. Και είναι και μια καλή συγκυριακά χρονικά στιγμή γιατί έχουμε και την Ολυμπιάδα μπροστά μας. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και μεγάλους αθλητές να περνάνε από την παρέα σας. Την εκπομπή πότε θα τη δούμε στον αέρα? Καλώς ερχόντο το Σεπτέμβρη. Φανταστικά. Και είσαι μαζί με ένα αγόρι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό και δραστήριο, τον Άσο Παπαργυρόπουλο. Είχα αυτή την ευκαιρία και εξίσου μεγάλη τιμή λοιπόν να έχω κοντά μου τον Άσο, όπως και όλους σε όλη την ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις για να βγει μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή, συμβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ μεγάλη ομάδα. Ευχαριστώ εννοείται και τον Άσο που μου έκανε την τιμή να είναι κοντά μου, να είναι πλάι μου. Και μου αρέσει γιατί νιώθω ότι είμαι σε προνομιούχα θέση να έχω αυτή την τιμή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάντως να σου πω την αλήθεια και καλοτάξητη να είστε, αν και εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία θα είναι σίγουρη από όσα έχω μάθει και παίρνει και εμένα τα αυτή μου λίγο από τα γυρίσματά σας και όλα αυτά. Πιστεύω ότι είσαι καρκίνος στο ζώδιο, σωστά? Μπράβο, το θυμάσαι, ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ανοίγει μια πολύ ωραία περίοδος για σας. Ναι. Μια τυχερή περίοδος, μια όμορφη περίοδος με ωραία πράγματα. Μακάρι. Και ωραίες εξελίξεις, έτσι αισθάνομαι. Μακάρι. Το εύχομαι το ίδιο και σε σένα, βέβαια. Δεν θυμάμαι εγώ τη ζώδια. Εγώ είμαι κριάρη, αλλά έχω οροσκόπο καρκίνο. Α, μια χαρά. Την Πέμπτη είναι τα γενέθλιά σου. Ναι. Δεν θα σε έχουμε εδώ την Πέμπτη, γι' αυτό σου φέραμε μια τουρτίτσα σήμερα. Και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και το Happy Birthday. Αλήθεια λέτε. Έλα, με ξεκινήσει πολύ. Να
είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη, εντάξει, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα τα πολύ. Τα παιδάκια σου. Ευχαριστώ. Όλα τα καλά. Και όλων των ανθρώπων εδώ στο όπερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ συγκινητική στιγμή. Να κάνεις μια ευχή και να σβήσεις το κερί σου. Αχ, τι να πω τώρα, πραγματικά. Την ευχή, αν θες, μπορείς να την πεις και απ' έξω. Εμείς θέλουμε να την ακούσουμε. Κοίταξε, η καλύτερη ευχή είναι να είναι καλά η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που αγαπάω. Και επειδή είναι όμορφο να ονειρεύεσαι πράγματα και να ευελπιστείς για το καλό όλου του κόσμου, και πρωτίστως για μένα η οικογένειά μου να είναι καλά. Να είναι καλά, στο εύχομαι ολόκληρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κερί! Μπράβο! Καλά, ευχαριστώ. Και του χρόνου να είσαι γερή και ευτυχισμένη. Δράτω με λοιπόν της ευκαιρίας να σε ρωτήσω, με αφορμή τον τίτλο της καινούργιας σου εκπομπής, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ιωάννα στη ζωή της? Όπως σου είπα και πριν, Ελένη μου, είναι ωραίο να αρπάζεις αυτές τις δοκιμασίες και τις προκλήσεις που σου δίνονται σαν ευκαιρία στη ζωή σου, για να δοκιμάζεσαι σε νέα πράγματα, και νομίζω ότι έτσι ενισχύεις και την προσωπικότητά σου περισσότερο και αποκτάς και περισσότερες εμπειρίες. Είναι όμορφο. Η δημιουργία οικογένεια σε μια ηλικία μικρή, γιατί έχεις δύο πια μεγάλα παιδιά. 14 είναι η Μαρία, ναι, και ο μικρός είναι 11. Ναι, ναι. Είναι δύο μεγάλα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή το κορίτσι μου είναι κατασκήνωση. Και σου λείπει πολύ. Πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει από κοντά μου για τόσες μέρες. Και μου λείπει πάρα πολύ. Ξέρεις, η ψυχολογία το λέει αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Το έχουν συνήθως οι γονείς όταν τα παιδιά φεύγουν για σπουδές, αλλά σε μικρά διαστήματα μπορεί να το συναντήσεις, ναι, και σε στιγμές που θα πάνε διακοπές ή κατασκήνωση. Η δημιουργία λοιπόν οικογένειας ήταν για σένα πρόκληση ή ήταν αυτό που ήθελε η καρδιά σου και απλά το ακολούθησες? Τα έφερε έτσι η ζωή που λέμε. Ανέκαθεν ήταν κάτι που υπήρχε στο μυαλό μου, ακόμα και την εποχή που ήμουν πολύ πιο ενεργή εδώ στην Αθήνα, όσον αφορά το χώρο του modeling, όπως ξεκίνησα. Αλλά ανέκαθεν ήταν στα όνειρά μου και στα σχέδιά μου. Η δημιουργία μιας οικογένειας, μιας υγιής οικογένειας, και να αποκτήσω και τα παιδάκια μου. Και είμαι πάρα πολύ, νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων και γι' αυτό. Έχω έναν υπέροχο άνθρωπο δίπλα μου, το σύζυγό μου. Είναι υπέροχος πατέρας. Έχει μάθει να αγωνίζεται ο άντρας μου και να κάνει θυσίες, να βάζει ψηλούς στόχους και να τα καταφέρνει. Και νομίζω ότι έχει υψηλές αξίες, αλλά και πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Τι πήρε η κόρη σου, η Μαρία, από σένα και τι από το Θοδωρή? Και ο μικρός θα μου πεις μετά, ποιο χαρακτηριστικό σου έχουν πάρει τα παιδιά σου και ποιο από το Θοδωρή? Νομίζω ότι έχουν πάρει πολλά χαρίσματα του συζύγου, πάρα πολλά χαρίσματα. Τώρα, αν με ρωτάς από εμένα, ίσως λίγο την κρίνια μου. Είμαι λίγο, ναι, είναι χαρακτηριστικό του καρκίνου. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ότι έχουν πάρει καλά στοιχεία και τους έχουμε δώσει καλά εφόδια και συνεχίζουμε, γιατί γενικά για να είσαι γονιός είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, δεν σταματάς ποτέ. Ιωάννα, τα παιδιά σου είναι μέσα στην εφηβεία, στην καρδιά της εφηβείας. Οι εξελίξεις και η επικαιρότητα πολλές φορές είναι από αυτά που τους γονιούς, τους γονείς, τους δημιουργούν πάρα πολλούς φόβους και, ναι, πολύ μεγάλες φοβίες. Ποια είναι η δική σου πιο έντονη, μεγαλύτερη φοβία σε σχέση με τα παιδιά σου? Επειδή, όπως σου είπα και πριν, Ελένη μου, προσπαθούμε ως γονείς να δώσουμε τα καλύτερα εφόδια και υπάρχει ένας πολύ καλός διάλογος με τα παιδιά, καθημερινός, για τις ανησυχίες τους, για τις φοβίες τους. Προσπαθούμε να στεκόμαστε δίπλα, να είμαστε το στήριγμά τους, τους ενημερώνουμε και βάσει του διαλόγου, ως γονείς παροτρύνουμε, προτρέπουμε ή αποτρέπουμε, είτε τα καλά είτε τα κακά, δίνοντάς τους ό,τι πιο σωστό γίνεται. Οπότε τους έχω εμπιστοσύνη και τους δύο, και τη μεγαλύτερη κόρη μου και τον γιο μου. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αλλά και να διαχειριστούν τις καταστάσεις που θα παρουσιαστούν στη ζωή τους. Είστε και οι δύο σε χώρους, εσύ στο modeling τόσα χρόνια, ο σύζυγός σου σε ένα χώρο του ποδοσφαίρου πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πάρα πολύ δύσκολο. Με πάρα πολύ μεγάλες μάχες που δώσατε ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του χώρο. Θα θέλατε τα παιδιά σας να μπουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον? Θέλετε να έχουν μια συνέχεια ανάλογη με τη δική σας, ή θα ήθελες να έχουν διαφορετική διαδρομή? Να σου πω, όταν έμεινα έγκυος και μου είπε και ο γυναικολόγος μου ότι θα έρθει στη ζωή αγοράκι το δεύτερο, πίστευα ότι θα πάρει τη διαδοχή του μπαμπά. Και το πίστευα αυτό πάρα πολύ. Όμως, φιλοσοφώντας το λίγο αργότερα και τώρα που φτάνει ο μικρός μου στα 11,
Νομίζω ότι δεν το επιθυμώ τόσο πολύ. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί? Αν θα το θελήσει και ο ίδιος αργότερα. Γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο το οποίο είναι να σηκώσει στις πλάτες του ο Γιάννης. Το όχι με την μπάλα, τη βρίσκει με την μπάλα. Θεωρείς ότι το φορτίο είναι βαρύ λόγω της επιτυχίας που έκανε ο πατέρας του, σαφέστατα. Άρα η σύγκριση θα είναι ενδεχομένως και πάρα πολύ δύσκολη. Αναπόφευκτη, οπότε δεν ξέρω. Πάντως θα είμαστε στήριγμα ούτως ή άλλως. Είτε αποφασίσουν να προχωρήσουν και να πορευτούν στη δική μας την πορεία, είτε όχι. Θες που σκεφτόμουν λίγο ότι θα σε έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Αυθόρμητα, ξέρεις, έκανα μια σκέψη και λέω, Ιωάννα τόσα χρόνια, πώς δεν αποφάσισε μαζί κρύβε με την οικογένειά τη. Τόσα χρόνια, κρύβε χρόνια. Όχι, τόσα χρόνια που σε ξέρω εγώ, δεν είναι. Πώς την πήρατε μια απόφαση όταν και ο Θοδωρής τελείωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τη Θεσσαλονίκη, ναι, να κατέβετε στην Αθήνα και να μείνετε εδώ, να μετακομίσετε στην Αθήνα, που οι ευκαιρίες και στο δικό σου το κομμάτι είναι σαφώς περισσότερες. Αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Όχι ότι δεν αγαπάω την Αθήνα, δεν την αγαπάει και ο σύζυγος. Αλλά έχουμε αποφασίσει να είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και για τα παιδιά, γιατί μεγαλώσανε, μεγαλώσαν στη Θεσσαλονίκη και μεγαλώνουν στη Θεσσαλονίκη, έχουν δημιουργήσει το δικό τους τον κύκλο. Οπότε τώρα η μετάβαση νομίζω ότι θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου. Και τα συζητάμε όλα με τα παιδιά. Οπότε, βέβαια, ποτέ μιλάς και ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα έρθουν τα πράγματα. Έτσι. Αλλά προς στιγμήν είμαστε Θεσσαλονίκη και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Αγαπάω την πόλη μου, αγαπάει και ο σύζυγος την πόλη του. Και είστε και 15 χρόνια μαζί. Πες μου, ας πούμε, αν θα μπορούσες να μου πεις έτσι ένα μυστικό επιτυχίας ενός γάμου 15 ετών, ποιο θα ήταν αυτό το μυστικό? Φαντάζομαι υπάρχουν όλες οι σχέσεις, περνάνε τις καλές τους φάσεις, τις λίγο πιο δύσκολες, τις λίγο πιο ωραίες. Όλα είναι μέσα στη ζωή και φυσικά κάνουν όλα, έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Ποιο θα έλεγες ότι είναι εκείνο το σημείο που είναι το κλειδί για μια υγιή, ωραία, ισορροπημένη Λοιπόν, σχέση? Κατάλληλη συνταγή δεν υπάρχει, αλλά θα σου πω το εξής. Η εμπιστοσύνη, η πίστη, αλλά και ο αλληλοσεβασμός είναι τα προαπαιτούμενα σε μια σχέση και οι βασικοί πυλώνες, θεωρώ, σε μια σχέση για να μπορέσει να συνεχίσει και να υπάρξει η σχέση σωστή και υγιής. Η βασικότερη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ιωάννα, προέρχεσαι από ένα χώρο του modeling, στον οποίο η ομορφιά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι πάρα πολύ καθοριστικής σημασίας. Στη δική σου την πορεία, συνέβη ποτέ κάτι που να σε έφερε σε δύσκολη θέση, κάτι που να αισθάνθηκες ότι ξεπερνάει τα δικά σου προσωπικά όρια, κάτι που να σε ταρακούνησε πάρα πολύ και βλέποντάς το τώρα, στο πέρασμα του χρόνου, να αισθάνεσαι ότι θα ήθελες να έχεις διαχειριστεί αλλιώς ή να σου προκαλεί λίγο κάποιο θυμό ή κάποια ένταση? Κοίταξε να σου πω, σαφέστατα σε μια δουλειά και σε ένα χώρο μπορεί να υπάρξουν εννοείται εντάσεις, εκρήξεις, αλλά προσπαθούσα γενικότερα να τις διαχειρίζομαι, να μην εξωτερικεύω τα αισθήματά μου στο 100% και προτιμώ να γυρίζω την πλάτη και να κρατάω τα θετικά πάντα σε μια κατάσταση. Όχι τα αρνητικά, γιατί αυτά είναι που σε καθιστούν να μένεις πίσω από την άποψη να μην βελτιώνεσαι κι εσύ ως άνθρωπος. Γιατί το να σου συμβαίνουν και άσχημα πράγματα σημαίνει κάτι αυτό. Ότι θα πρέπει ίσως να δεις και την ζωή διαφορετικά. Σου συνέβησαν εσένα πράγματα που θεώρησες ότι σε άλλαξαν σαν άνθρωπο, σαν Ιωάννα, σαν προσωπικότητα? Με ορίμασαν, εννοείται. Και σε ποιον άνθρωπο δεν έχουν συμβεί? Σε σένα δεν έχουν συμβεί? Δεν έχει τύχει να κλάψεις ή να διανύσεις χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο ακόμα και να σκέφτεσαι? Και ακόμα. Αυτά είδες, λοιπόν. Φυσιολογικά και όμορφα. Όταν συμβαίνουν όμως μέσα στη δουλειά σου και φαντάζομαι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το συνέστημα είναι και λίγο διαφορετικό. Εννοείς ότι γίνεσαι πιο σκληρός? Εννοώ ότι σε πειράζουν πιο πολύ, τα κουβαλάς μέσα σου. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές αποκαλύψεις τον τελευταίο καιρό από γυναίκες οι οποίες ήρθαν σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση και αποφάσισαν να ανοίξουν το στόμα τους, να ανοίξουν τα στόματα κάνω και να το πουν. Και όλο αυτό προκαλεί, ξέρεις, γυρνάς λίγο πίσω στο μυαλό σου και λες, εγώ τότε θα μπορούσα να αντιμετωπίσω κάτι διαφορετικά. Τότε αυτό που μου συνέβη εμένα θα μπορούσε να είναι στα όρια μιας παρενόχλησης, ας πούμε. Σαφέστατο ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί ένα μεγάλο σύστημα και πολύ καλά κάναν τα κορίτσια που μιλήσανε. Και οτιδήποτε σου συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό θα πρέπει να το εξωτερικεύεις και να το δημοσιοποιείς γενικότερα για να μπορέσει να γίνει μια κατάσταση να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θέλω να μου πεις τι συμβουλή θα έδινε στο γιο σου, είναι 11, φαντάζομαι σιγά σιγά όσο προχωράει η εφηβεία θα αρχίσουν και οι σχέσεις με τα κορίτσια. Ποια είναι η συμβουλή που θα του έδινες σαν Ιωάννα
για τις γυναίκες, για τα κορίτσια της ζωής του. Τι θα του έλεγες για τις γυναίκες? Να είναι κύριος. Να είναι gentleman, αλλά νομίζω ότι είναι και πράγματα τα οποία θα τα διδάξει και ο μπαμπάς του. Νομίζω ότι ο μπαμπάς με τον ιό και η κόρη μαμά με την κόρη. Με τη μαμά. Στην κόρη σου τι θα έλεγες, τι να προσέχει? Στην κόρη μου προσπαθώ να της πω και από τώρα, αν θέλεις. Κάνουμε πολύ μεγάλους διαλόγους και κουβέντες με την Μαρία, γιατί τώρα είναι στην εφηβεία. Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία, η Μαρία είναι στην εφηβεία και ώρες ατελείωτες. Δηλαδή και τώρα που είναι κατασκήνωση μιλάμε αρκετή ώρα και στο τηλέφωνο. Τι άγχος έχεις? Έχεις άγχος για τις επιλογές της, έχεις άγχος για να της εξηγήσεις πώς είναι οι άνθρωποι? Για τα πάντα. Για τα πάντα. Θα γίνεις και εσύ, Μανούλα, με το καλό, για τα πάντα. Με το καλό. Με το καλό. Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ιωάννα μου, ανακεφαλαιώνουμε. Δεν θα φάμε τουρτίτσα? Θα φάμε όλη την τούρτα, καλέ. Τι, όλοι, όχι όλοι. Κόρη, θα είναι φανταστική και φρέσκια. Ναι. Η πρόκληση, λοιπόν, πρόκληση. Είναι μια εκπομπή που η Ιωάννα συναντάει αθλητές και μας λένε πολύ σημαντικά περιστατικά της ζωής τους, αλλά τους προκαλείς κιόλας με διάφορες ενέργειες, διάφορες δραστηριότητες που κάνετε. Λοιπόν, λένε ναι στις προκλήσεις και στις καινούργιες δοκιμασίες και αναπτύσσουν πτυχές της προσωπικότητάς τους και αν μη τι άλλο χρειαζόμαστε εμείς έτσι χιουμοριστικές καταστάσεις στη ζωή μας, γιατί μας έχει ρίξει λίγο η κατάσταση της πανδημίας και δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει ακόμα από Σεπτέμβρη. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Όλα δύσκολα τα πράγματα, αλλά ναι, αυτή είναι η ευχή μας και η ελπίδα λέει πάντα πεθαίνει τελευταία, έτσι δεν λένε? Έτσι λέει. Όλα να πάνε καλά για όλο τον κόσμο. Και εγώ από πλευράς μου πάλι θέλω να σου ευχηθώ καλή αρχή. Όλα να σου πολύ. Πάνε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Καλή αρχή και σε εμάς από Χαλκιδική Σεπτέμβρη. Εσείς. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και σαν την Καβάλα αυτό. Επίσης δεν έχει. Και σαν την Καβάλα και σαν όλη την Ελλάδα δεν έχει. Γιατί έχουμε μια πανέμορφη πραγματικά χώρα. Ναι, είναι μια κούκλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, Ελένη. Να περάσετε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι, και να ξεκουραστείς. Γιατί από Σεπτέμβριο είσαι στις επάλξεις και σε περιμένουμε με πολύ χαρά και μεγάλη αγωνία να σας απολαύσουμε στην πρόκληση εδώ στο Open φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, αγαπημένο μου κορίτσι. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις. Παιδιά, μην τον παρδώνεις, λίγο πλέ. Σηκώθηκα, εντάξει, όλα καλά. Σε ευχαριστώ. Έρχομαι μετά να φάμε την τουρτίτσα μας. Γιατί πριν φάμε την τουρτίτσα μας, και αφού έχω αποχαιρετήσει το ωραίο μου κορίτσι, την Ιωάννα, πάω στην παρέα μου και έχουμε κοντά μας τον Dr. Ζήση Μπουκουβάλα, με τον οποίο θα πούμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για την λιποαφαίρεση και τη σμήλευση σώματος, που είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Τώρα που αρχίζουμε να φοράμε πιο χαλαρά ρούχα, πιο εφαρμοστά, βάζουμε τα μαγιουδάκια μας. Ακριβώς. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Η νέα τεχνική 3D-4D μας δίνει μια τρομερή λεπτομέρεια και προσομοιάζει το γυμνασμένο σώμα. Η χαρακτική του σώματος που γίνεται ακολουθεί την προηγούμενη ζωγραφική. Ζωγραφίζουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια περιοχές με μαύρο χρώμα, οι οποίες ενώ είναι λεπτές, εμείς πάμε και επίτηδες κάνουμε πιο βαθουλωτές. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευχέρεια να ζωγραφίσουμε, για παράδειγμα, τους κοιλιακούς ή τους δελτοειδείς ή οποιαδήποτε περιοχή ή το μείζωνα θωρακικό πάνω στο σώμα, και βάσει αυτού γίνεται η αφαίρεση με σκοπό να δώσουμε μια εικόνα πολύ γυμνασμένου σώματος. Άρα δηλαδή μπορούμε προσπαθούμε να σμιλεύσουμε το σώμα, καταλάβατε, αλλά όχι σαν ένα γενικό πλάνο και ομοιόμορφα. Πάμε επιλεκτικά και δημιουργούμε φωτοσκιάσεις, εναλλαγές κυρτού και κύλου, εκεί που θα ήταν οι φυσιολογικές εγκοπές σε ένα πιο γυμνασμένο σώμα από ότι αυτό που χειρουργούμε. Άρα σε τι υπερτερεί η δική σας τεχνική από τις άλλες? Υπερτερεί γιατί πλέον έχει φτάσει στο υπέρτατο σημείο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο από το να μιμηθείς το γυμνασμένο σώμα. Σωστό είναι αυτό. Έχει φτάσει πια στο τέρμα. Γιατί μέσα στην καραντίνα όλοι αποκτήσαμε μερικά κιλάκια παραπάνω. Αλλάζει το σώμα με τα χρόνια που περνάνε. Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι η μόνη άλλη τεχνική που μπορεί να προσθεθεί πάνω σε αυτό είναι μια νέα επαναστατική τεχνική που λέγεται Renuvion. Είναι το πλάσμα του αερίου ήλιον. Το ήλιον πλάσμα, λοιπόν, είναι ένας μεγάλος σταθμός στην ιστορία για μένα της πλαστικής χειρουργικής, δηλαδή μετά τις δερμολιποεκτομές τα 50. Μετά την λιπαναρρόφηση γύρω στο 70, ο τρίτος μεγάλος σταθμός είναι αυτός. Διότι μπορούμε πλέον με ειδική κάνουλα, ας το πούμε, μπαίνουμε μέσα από το δέρμα, περνάμε όλη την περιοχή του σώματος, παραδείγματος χάρη της κοιλιάς, των βραχιώνων, του προσώπου και του λαιμού, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και κάνουμε σύσφιξη
μέσα από το δέρμα. Το πλάσμα του αερίου ήλιον, λοιπόν, τι κάνει? Σφίγγει το δέρμα, διότι δημιουργεί ινώδη συνδετικό ιστό. Άρα, λοιπόν, κάνεις τη λιποαναερόφηση. Και στη συνέχεια, αμέσως συνεχίζεις και κάνεις το πλάσμα. Δηλαδή, τώρα για να ρωτήσω κάτι, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα με τα κιλά του, είτε γυναίκα είτε άντρας, αλλά έχει τοπικό πάχος. Δηλαδή, έχει συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά ή στα ποδαράκια του ή στα μπρατσάκια, οπουδήποτε. Ακριβώς. Εμείς με αυτή την τεχνική μπορούμε να σμιλεύσουμε το σώμα μας και να δώσουμε τη γράμμωση την οποία επιθυμούμε. Ακριβώς, μπορούμε να δώσουμε εξαιρετικά λεπτομερή γράμμωση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Στη χώρα τη Δελτοειδή, σκεύοντας ένα V εδώ, ένα V εκεί, ένα τρίτο και βάζοντας λίπος, γι' αυτό λέγεται 4D, δηλαδή τη μία διάσταση μπορείς να την τονίσεις, να την επαυξήσεις. Αμέσως δίνεις την εικόνα ενός πολύ γυμνασμένου δελτοειδούς. Δεν αναφέρομαι. Δείξτε εδώ. Το μοντέλο. Βρήκα το πρώτο παράδειγμα μπροστά μου. Ναι. Να ρωτήσω λίγο. Βεβαίως. Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει πάρα πολλά κιλά, 36 κιλά. Κάνω τώρα γυμναστική, από ό,τι βλέπετε, όχι και πάρα πολύ. Εδώ, ας πούμε, θα γίνει λιπαναρόφηση πρώτα και μετά θα γίνει σμήλευση. Λιπαναρόφηση στο βραχείο. Γιατί εδώ φεύγουν πολύ δύσκολα τα κιλά. Κοιτάξτε, ανάλογα με το τι έχουμε, γίνονται οι αντίστοιχες επεμβάσεις. Δηλαδή, εάν είναι μόνο για λιποαναρρόφηση ή έστω και ρενούβιον, γίνονται αυτά τα δύο μαζί. Εάν χρειάζεται να αφαιρεθεί και δέρμα, μπορεί να γίνει και η μασχαλία τομή. Αν υπάρχει πολύ δέρμα, πρέπει να γίνει η επιμήκυση τομή και κατά προτίμηση τομή φύς. Άρα λοιπόν ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να είναι σε θέση να δώσει επακριβώς τη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, όλες οι ηλικίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έρθω εγώ, ας πούμε, να σμιλευτώ. Εσείς είστε πολύ καλό παράδειγμα. Ωραία. Δηλαδή, αυτού του τύπου οι άνθρωποι μπορούν να έχουν το εξαιρετικότερο αποτέλεσμα στο 3D, 4D. Γιατί είναι ήδη γυμνασμένο, έχει κάποια σημεία τα οποία. Εσείς τελειοποιείτε, ας πούμε, τα σημεία του σώματος που χρειάζονται λίγο περισσότερη ενίσχυση. Ακριβώς. Και αφαιρούμε και προσθέτουμε. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να ρωτήσω όμως, το αποτέλεσμα που θα έχω θα μείνει στο χρόνο, εξαφανίζεται, μειώνεται? Όχι, δεν εξαφανίζεται. Κάπως. Ό,τι σμιλευτεί μένει για πάντα και βεβαίως μπορούμε να το ενισχύσουμε με γυμναστική, τονίζοντας τους ήδη υπάρχοντες κοιλιακούς. Καταλάβατε. Να. Δηλαδή, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο ανάλογα με το τι σώμα παίρνει στην αρχή στα χέρια του να φτιάξει. Από εκεί και πέρα όμως. Η καλή διατροφή, να μην πάρουμε περισσότερα κιλά, και η γυμναστική. Βέβαια. Αυτά τα τρία, οι τρεις αυτοί άξονες, συνάδουν και μας βοηθάνε πάρα πολύ να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Okay. Γιατρέ, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς βλέπετε από κάτω ακριβώς και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε τον γιατρό για να μιλήσετε μαζί του και να σας λύσει όλες τις απορίες. Βλέπετε και το site το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε για να δείτε όλες τις παροχές που μπορείτε να βρείτε στον Dr. Μπουκουβάλα, γιατί βρίσκεται εκεί για σας και μπορεί να σας βοηθήσει και να σας λύσει κάθε πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σας ή που τυχόν μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου και πεθαίνω για το φιλί σου. Δεν με θέλουνε οι δικοί σου. Θυμήσου, θυμήσου. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ωραία παρέα, ωραίο χαμόγελο. Ωραίο κέφι, γιατί την ζωή πρέπει να τη βλέπουμε πάντα από την αισιόδοξη πλευρά. Την θετική, την όμορφη. Αυτή την πλευρά που βλέπουμε λίγο στα social media. Γιατί όλοι σε αυτά τα social media προβάλλουμε τη θετική, αισιόδοξη, χαρούμενη πλευρά της ζωής. Φρίντα μου, καλώς ήλθες. Είσαι μία κούκλα. Δεν έχω καλή μας αρχή, παιδιά. Κορίτσι. Καλή μας αρχή. Τώρα που έφυγε λίγο και η πρώτη κρυάδα. Γιατί έχουμε 45 βαθμούς θερμοκρασία εδώ μέσα στο πλατό. Ενώ είμαστε ζεστοί και καυτοί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δική μας βόλτα στα social media, Φριντάκο μου. Θα ξεκινήσουμε λίγο με αέρα Survivor. Βέβαια. Και η Μαριαλένα, λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα Instagram story, στο οποίο δείχνει τη δική της πρόβλεψη, την πρόβλεψη που είχε κάνει, και έλεγε στον Σάκη ότι εγώ το ήξερα ότι θα είσαι εσύ ο νικητής. Βέβαια, αυτό δεν μας κάνει εντύπωση, το ότι ανέβασε τον Σάκη. Εντύπωση μας κάνει το ότι δεν ακολουθούνται. Μπαίνω συνεχώς και το βλέπω. Μήπως ο Σάκης έχει ακολουθήσει τη Μαριαλένα, μήπως η Μαριαλένα έχει ακολουθήσει τον Σάκη. Ο μόνος Σάκης που ακολουθεί η Μαριαλένα είναι ο Σάκης Ρουβάς. Α, καλώς και αυτός όμως, δεν λες. Εγώ καλύτερο θα έλεγα. Θα συμφωνούσα, θα έλεγα. Θέλετε να σας πάω και σε άλλον Σάκη?
Κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Τώρα γιατί δεν ακολουθούνται. Είχαν κάνει unfollow και ακόμα δεν προλάβανε, παιδιά. Ναι, τόσες υποχρεώσεις. Δηλαδή να πας από εδώ σε αυτή την εκπομπή, να πας το βράδυ στον τελικό, να πας από εκεί. Να απαντήσεις και κάμερες, να αυτά. Να τα βρεις με το λιβάνι, να μην τα βρεις με το λιβάνι. Να πιάσεις τη μαμά, να της πεις μαμά δεν θα μιλάς άλλο. Να πιάσεις τον τριαντάφυλλο για κουμπάρο αν θα γίνει. Είναι πολλές οι δουλειές. Πάντως μου κάνει εντύπωση η Μαριαλένα, γιατί μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι, αισθάνομαι ότι ο καθένας έχει για τον εαυτό του την ανάγκη να βγει ο νικητής. Και αυτό είναι ο λόγος που θα πάρεις, θα δηλώσεις μέρος σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Μου κάνει εντύπωση η τόση δοτικότητα, η τόση ομαδικότητα. Δηλαδή, έβαλε τον εαυτό του πιο πίσω και την είπε: εγώ θα είμαι νικήτρια. Αγαπάει τόσο πολύ το Σάκη, που του λέει: εσύ θα είσαι ο νικητής, αγόρι μου. Πίστεψέ το. Είναι λογικό, γιατί είναι και ο μόνος άνθρωπος δικός της που είχε μέσα στο Survivor. Να δώσω και αυτή την πληροφορία, την πολύ σημαντική. Τον follow ήρθε με τον χωρισμό. Δηλαδή, υπήρχαν και εκείνες τις φωτογραφίες και στο TikTok, βιντεάκια. Τα βγάλαν όλα αυτά. Αυτά όλα, συγγνώμη, δεν έχω κάνει αυτή την έρευνα. Θα την κάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που έγινε το unfollow, λέγεται, ένα έχω κάνει. Unfollow. Μόνο ένα έχω κάνει στη ζωή μου. Σε ποιον? Σε μία αρχισυντάκτρια. Γιατί? Λοιπόν, γιατί πέρασα πολύ ωραία μαζί της και γι' αυτό λέω ας την κάνω ένα unfollow. Εντάξει, θετικές σκέψεις λοιπόν, μόνο εδώ πάμε, πέρα. Θέλω να πω, γιατί, άρα, από τη στιγμή που έγινε το unfollow, άρα φύγαν και οι φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα αυτά. Έτσι πάει, πακέτο. Λες ότι όποιος κάνει unfollow δεν θα κρατήσει και μια κοινή φωτογραφία. Δεν πάει πακέτο, τι λες. Παιδιά, αν προχωρήσεις τη ζωή σου, δεν θα έχεις τις φωτογραφίες στο Instagram σου με την προηγούμενη σου σχέση. Ναι, σε αυτό είναι. Σωστό και αυτό. Πάμε σε άλλον Σάκη. Θα μείνουμε στο Survivor, στον παλιό παρουσιαστή του Survivor. Ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ένας νέος μπαμπάς και έχει μοιραστεί μαζί μας διάφορες ερωτήσεις που του έκαναν οι διαδικτυακοί του φίλοι στο Instagram και εκείνος απάντησε σχετικά με τα μωράκια τους, με τα διδυμάκια. Θέλετε να δούμε τι είπε? Βεβαίως. Βλέπεις το πρόσωπό μου, βλέπεις το χαμογελό μου. Δεν εξηγείται με λόγια. Θα σου πω το εξής. Είναι ένα level ευτυχίας που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Το καταλαβαίνεις μόνο τη στιγμή που αντικρίζεις τα παιδιά σου. Όχι, όχι, τα κουκλάκια μας δεν είναι identical twins, δεν είναι ολόιδια ή αλλιώς μονοζυγωτικά. Είναι διζυγωτικά, δηλαδή είναι δύο διαφορετικά αδερφάκια τα οποία μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους, μπορεί και όχι. Όπως και να είναι όμως, είναι κουκλάκια! Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ και πάρα πολύ. Το μοναδικό πράγμα που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να περνάω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο γίνεται με τις κόρες μου. Που νομίζω ότι έχει ώρα να πάω να τις μυρίσω λιγάκι, οπότε σας αφήνω και το συνεχίζουμε αύριο. Είναι πολύ γλυκός, πολύ ωραία εικόνα. Είναι χαζομπαμπάς με την γλυκιά την έννοια. Του πάει πάρα πολύ αυτή η ευτυχία και δεν έχω νιώσει το συνέστημα, δηλαδή πώς είναι όλο αυτό που περιγράφει. Θα το νιώσει. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Είναι ωραίο συνέστημα. Πιστεύω όμως ότι όντως είναι ένα συνέστημα που δεν μπορείς να το εκφράσεις με λόγια. Είναι μια ανίποτη ευτυχία. Και όντως μπορεί όντως να το νιώσεις πριν το βιώσεις. Δεν γίνεται. Ναι. Ξέρεις, καμιά φορά στο περιγράφουνε και λένε ότι μπορεί να είναι, το φανταστεί κιόλα λίγο. Θα είναι ο σκοπό τη ζωή σου, θα αυτή η ευτυχία δεν περιγράφει. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι τη στιγμή που αντικρίζεις για πρώτη φορά στη ζωή το μωράκι σου ή τον καρπό του έρωτά σου με τον άνθρωπό σου, νομίζω δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν συγκρίνεται, παιδιά. Και πώς ηρεμεί ο άνθρωπος. Καλά. Μια... Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, τον Τανιμανίδη, που ανέβασε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, που χόρευε μόλις γέννησε η γυναίκα Χριστίνα. Του. Και τι χορό έριχνε μέσα στο μευτήριο, μέσα την ψυχή του, ρε παιδί μου. Ήταν φοβερό να το βλέπεις αυτό από έναν άντρα. Τους αξίζει αυτή η ευτυχία. Είναι ένα πολύ ευτυχισμένο και ερωτευμένο ζευγάρι. Να είναι καλά, να χαίρονται τα παιδάκια τους. Πάμε και στο τελευταίο, Φρίντα μου. Έχουμε τον Σάκη Ρουβά. Πολύ Σάκη σήμερα, καλύτερα. Δεν μας έφερες. Ο Σάκης Ρουβάς, λοιπόν, ο αγαπημένος σου, πλέει σε πελάγι ευτυχίας κυριολεκτικά μαζί με τον γιο του, λοιπόν. Έχει κάνει TikTok ο Σάκης Ρουβάς. Και μοιράζεται, έχει ξεκινήσει ήδη και μοιράζεται βιντεάκια, τραγουδούν μαζί. Πάμε να το δούμε. I am sailing home again across the sea. You are sailing across the sea. That's the way. I am sailing across the sea. That's the way we get to meet. Είναι πολύ ωραίο
ήταν αυτό. Πολύ μου άρεσε. Έχει κανένα διάρρυμπο φορ, βέβαια. Οι δυο τους είναι.